Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτες του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε στο post-game, όπου θα δούμε όλο το post-game της αναμέτρησης του Άρη με τον ΠΑΣ, την ήττα αυτή του Άρη στα Γιάννενα, με ένα άτυχο αυτό γκολ για τους Κιτρινόμαυρους. Με Γιώργο Παναγιωτίδη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στην ρυθμίση, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή στο Λίμπερο 107,4, για το post-game της αναμέτρησης του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Να δούμε ό,τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ από τα Γιάννενα. Θα έχουμε συνδέσει στη συνέχεια εκεί. Θα έχουμε και σχόλια από Νίκο Παπαδόπουλο, Χρυσάνθο Τσαλτίδη και οτιδήποτε άλλο φυσικά υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, στην πλούσια αγωνιστική δράση του σημερινού, τη σημερινή ημέρα, του σημερινού Σαββάτου. Και αύριο Κυριακή πλούσια δράση. Θα δούμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είχαμε και την πρόκριση πολύ εύκολα και άνετα του Άρη στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League με την συντριβή επί της Δύναμο Τυφλίδας. Είχαμε και φιλική ήττα του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Προέχει φυσικά το ρεπορτάζ από τα Γιάννενα, εκεί όπου λίγο νωρίτερα ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, την πρώτη του μετά την επιστροφή του στην Super League, δεχόμενο το πρώτο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από τρία μάτσο που είχε κρατήσει απαραβία στην Εστία, του είχε διατηρήσει το 0. Σήμερα έμελε να δεχτεί αυτό το πολύ άτυχο γκολ, αυτό το αυτογκολ του Δελιζήση με κόντρα. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες φορές, αν θέλει να μπει μπάλα μέσα, θα μπει με κάθε τρόπο. Με την κόντρα αυτή στο πόδι του Δελιζήση μετά το σουτ του Λεό που ήταν άστοχο. Κόντρα ριμπάλα στο πόδι του Δελιζήση, πέρασε και κάτω από τα πόδια του Κουέστα και μοιραία κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του Άρη. Ο Άρης είχε ευκαιρία στο φινάλε φυσικά να ισοφαρίσει το παιχνίδι, να κάνει το 1-1 και να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας σε ένα μάτς που. Ενώ έχουμε δηλώσει του Ερέρα τώρα, θα πάμε να ακούσουμε τι θα πει ο Ισπανός τεχνικός σε πολύ λίγο, Βασίλη. Είχε λοιπόν ο Άρης τις ευκαιρίες και ο Δελτζής είχε μεγάλη ευκαιρία να ξυλωθεί στο φινάλε. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα τι θα πει ο Πάκο Ερέρα, ο Ισπανός τεχνικός του Άρη. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, αρκετά περίπλοκο. Κάναμε πολλά λάθη, πολύ περισσότερα από ό,τι συνηθίζουμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι πάσεις μας ήταν κακές και οδηγούσαν σε αντεπιθέσεις. Παίξαμε σαν να ήμασταν εμείς η ομάδα που παίζει εκτός έδρας και ο ΠΑΣ Γιάννενα η ομάδα που παίζει εκτός έδρας. Αυτή ήταν πίσω, ήταν πιο συμπαγής ομάδα και κάθε λάθος μας οδηγούσε σε αντεπίθεση. Αυτά για, για το πρώτο μέρος. Να σε πούμε πάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι σε περισσότερα λεπτά. Ειδικά στα τελευταία 10 με 15 λεπτά, με τη βοήθεια και των αλλαγών, παίξαμε λίγο πιο ήρεμα. Το γκολ που φάγαμε ήταν καθαρά αποτύχει, έγινε μια κόντρα και πήγε το γκολ. Η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρό μας δεν ήταν το συγκεκριμένο, δεν παίξαμε όπως συνηθίζουμε να παίζουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Ερωτήσεις λίγο. Ενώ ο Άρης έμεινε πίσω στο σκόρ στο 65, τον είδαμε να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές στο 80. Ποια η λογική να αργήσει κάπως, ενώ έβλεπε ότι η ομάδα δεν απέδιδε? Αργήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές 15 λεπτά γιατί θέλω να είμαι σίγουρος κάθε φορά που κάνω τις αλλαγές. Κάποιες φορές χρειάζεται ένα λεπτό, κάποιες φορές χρειάζεται 10, αλλά πρέπει να διαβάζεις το παιχνίδι, να διαβάζεις πώς εξελίσσεται το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή και το κυριότερο να μην κάνεις λάθος με τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές μας βοήθησαν στο παιχνίδι.
Απλά δεν ήθελα να τις κάνω νωρίτερα γιατί ήθελα να σιγουρευτώ ότι αυτές είναι οι σωστές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για το παιχνίδι. Κάποιες φορές θα γίνεται γρήγορα, κάποιες φορές θα χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Η ομάδα έχει προστάτηση σε δύο παιχνίδια τώρα την επόμενη εβδομάδα, με το Πάο και την επόμενη εβδομάδα τον Αστέρα Τρίπολης. Αν σκέφτεται να κάνει κάποιο φρεσκάρισμα, στην δεκάδα. Ώρα πάμε όσο από κάτω του Καρπάου, την Αστέρα Τρίπολης, την Σεμάνα και Βέλια. Και αν σας αναφέρω, λοιπόν, ως κάποιος, θα πάρω να φρεσκάρισμα. Θα κάνουμε αλλαγές για να φρεσκάρουμε την ομάδα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί οι παίκτες πρέπει να πάρουν αυτή και πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους και θα το κάνουμε αυτό στο επόμενο παιχνίδι στο κύπελλο. Θα κάνουμε κυρίως αλλαγές για να φρεσκάρεις την ομάδα, αλλά πολλοί παίκτες πρέπει να βρουν ρυθμό και αυτό το παιχνίδι αποτελεί μια καλή ευκαιρία. Η τοποθέτηση του Μπρίνο Γκάμα πίσω από τον Μπρίνο θυμίζουμε ότι τελικά αδειάζει την κριτική, γιατί ο Γκάμα έχει μια ροπή προς το πλάι και αναγκάζει και πολλές φορές τους δουλειές να βγει από την κριτική, να γυρίσει λίγο προς τους τρελαβούς για να στείλει μας την οργάνωση της κρίτησης. Γιατί αφού τους κάνουμε, δεν κάνουμε δοκίμαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εκτός από πολύ μικρά συναντησικά κάποιες δύο πλευρές. Μπρούνο Γκάμα, το κάνω ατράς δε μήνες, ενώ λάβω. Κοιτάξε στο Θεό παρά να το κήπο, έτσι Γκάμα και ρε φουντάρ. Λάβω, οι μέσα σχέδες, τα τάμπα, τώρα εκεί. Γεια μου και κύριε Μαλάντα, Στέλλα, what side or other side? Winger. Como extremo y otro de clase. Yo les doy la libertad a los tres de cambiar, en este caso a Mateo, y tienen la posibilidad de moverse de la posición a otra en ataque. Y es cierto que uno va a jugar un poquito más. Seguramente se encontrará más confortable fuera una situación del juego, pero los tres tienen la libertad. Si miramos los partidos atrás, muchas veces está Mateo a la izquierda, muchas veces está a la derecha, o bien está en medio, o no está. Tienen la libertad de ese movimiento, y posiblemente hoy haya sido así, tiene razón. No por una orden concreta, sino porque el equipo creo que ha estado expreso en ataque en esas situaciones y no se han movido los tres de arriba como otros partidos. Έχετε δίκιο, σήμερα έπαιξε περισσότερο στο κέντρο. Οι τρεις μεσοεπιθετικοί έχουν την ελευθερία να αλλάζουν θέση μεταξύ τους. Έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι ο Ματέο μπορεί να ήταν αριστερά, μετά να ήταν δεξιά. Ερχόταν ότι κυνήγαγε κάποιες φορές στο κέντρο. Σήμερα ο Μπρούνο αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι του. Έπαιξε στο κέντρο περισσότερο γιατί η ομάδα ήταν λίγο πιο νοφρή, ήταν λίγο πιο βαριά τα πόδια. Δεν είχαν. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κίνηση μεταξύ αυτών των τριών παιχτών. Οι οποίοι έχουν την ελευθερία σε κάθε παιχνίδι να αλλάζουν θέση μεταξύ τους και να δημιουργούν προβλήματα. Σόλου εδώ ο Τόμας ha entrado porque Tomás es una posición fija. Él ya no ha habido esos cambios, no ha tratado de existir esos cambios. Él ya se ha escorado a una banda. Y bueno, el resto del partido efectivamente ha estado mucho más tiempo en el centro. Pero yo creo que ninguna de las tres posiciones hoy en ataque nos ha funcionado al 100%. Μόνο όταν μπήκε ο Θωμάς πήγε ο Μπρούνο να παίξει λίγο πιο πολύ στα άκρα γιατί ο Θωμάς έχει πιο συγκεκριμένη θέση, δεν μπορεί να παίξει τόσο πολύ πίσω από το επιθετικό.
Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ήταν μόνο ο Μπρούνο και οι τρεις νοσηλευτικές θέσεις και οι τρεις νοσηλευτικοί παίκτες δεν έπαιξαν στο 100%. Ποια είναι η λογική της χρησιμοποίησης του Κολάσου στη θέση του αριστερού μπακ αντί του Άλεξ Μενέντες, τι ήθελε να κερδίσει από αυτό και αν τελικά διαπιστώνει πως δεν ήταν σωστή αυτή η επιλογή. Από κάτω, Νίκολα, προσθέτει από Μενέντε και άρχισε. Κάπως με σαν τον Μαρέντο και κερδίσει τον Άλεξ και Μαρτίνο και κοιτάς τα λόγια και πώς έφυγε αν χωρίζει. Siempre que se juega un partido que se gana y sale ese equipo, si el siguiente partido la ganas, es una discusión si la mejor no es un secreto. Yo buscaba para este partido poner un poco más de posesión, porque sabía de la dificultad del rival y creo que ese aspecto lo hemos conseguido. Con Alex, podríamos haber tenido seguramente más dificultades en esa onda, porque no conozco a los dos jugadores. En todo caso, creo que Zubazo ha hecho un muy buen partido y si hubiera estado Vales, también, también, pero Vales quizás sufrió un poquito más en defensa. Κάθε φορά που κερδίζει ένα παιχνίδι και στο επόμενο παιχνίδι βγάζει ένα παίκτη, όταν χάνει, η πρώτη ερώτηση θα είναι γι' αυτό. Όλοι θα νιώθουν ότι ο προηγούμενο παίκτη ήταν καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να βάλω τον Νίκολα γιατί θα μα βοηθούσε περισσότερο στην κατοχή τη μπάλα και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε σήμερα, να έχουμε την κατοχή τη μπάλα. Θέλαμε συγκεκριμένα στοιχεία από το παιχνίδι, τα καταφέραμε. Ακόμα και αν έπαιζε ο Άλεξ, θα είχαμε παρόμοια την αντιμετώπιση στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Άρης ερχόταν με έναν ενθουσιασμό και κατάφερε να πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες. Τι αντίδραση περιμένει να βγάλει η ομάδα του τώρα μετά την πρώτη ήττα, ένα αυτό, και πώς είδε τον Παζιάννα, αν τον περίμενε καλύτερο ή χειρότερο, πώς τον είδε σήμερα. Και πάνω σαν παραγεκύπτο ή και του λοκίνου και εξασό. Το πρώτο είναι recuperar el equipo, estaba con mucha ilusión por el día que hemos superado hoy. Recuperar el equipo nuevamente, porque están un poco tocados. Hemos tenido dos o tres buenas oportunidades de marcar gol. Είναι ότι πρέπει να αναφερώσουμε λίγο, να αναφερωθεί το ηθικό μας. Είχαμε πολλές προσδοκίες για το παιχνίδι. Μας έχει πάρει λίγο από κάτω, είδα τους παίκτες ότι τους έχει πάρει λίγο από κάτω. Το βασικό είναι να αναφερώσουμε το ηθικό μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όσον αφορά το Παζιάννα, είναι μια ομάδα πολύ συμπαγής, πολύ δύσκολη, με έναν πολύ καλό προπονητή. Παίξανε με 5 αμυντικούς και 3 μέσους, 8 παίκτες πίσω από την μπάλα. Το κάνω πάρα πολύ δύσκολο το να επιτεθείς, να βρεις χώρους. Δεν βρήκαμε τους χώρους που μπορούσαμε να βρίσκαμε σε άλλα παιχνίδια. Μας κόστησε πολύ το φυσικό παιχνίδι, η σωματική δύναμη των παικτών.
του Παζιάννα και οι προσωπικές μονομαχίες. Εν τέλει προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους χώρους, νομίζω ότι το καταφέραμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γενικά ο Παζιάννα είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα που μας κόστησε πολύ το δουλειό που αντιμετωπίσαμε σήμερα και νομίζω ότι όλοι θα δυσκολευτούν πολύ. Αν έτσι ότι δεν εκκληροκάραμε στον πρώτο ανεπάσχεση, μας προκάλεσαν πολλές δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Κάναμε πολύ περισσότερα λάθη από όσα συνηθίζουμε και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της άμυνας τους και της σωστής πίεσης. Οι δύο ομάδες είχαν διαφορετικό σχηματισμό. Ο Άρης έπαιξε ένα 4-2-3-1, ο ΠΑΣ Γιάννα με ένα 3-5-2. Αν θεωρεί τώρα μετά το παιχνίδι ότι ίσως να βοηθούσε σε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα για τον Άρη η ενδεχόμενη αλλαγή διάταξης κατά τη διάρκεια του αγώνα και όχι αλλαγή προσώπου. Παίξανε με 3-5-2, εγώ είπα 5-3-2, όπως θέλετε επίθετο. Και οι προηγούμενες τρεις ομάδες που αντιμετωπίσαν παίξαν με το ίδιο σύστημα και εμείς βρήκαμε χώρους και τα πήγαμε καλά. Και αυτό νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι το 4-2-3-1, αλλά το θέμα ότι οι τρεις μεσοεπιθετικοί δεν βρήκαν τους χώρους τους οποίους βρίσκαν στα τελευταία προηγούμενα παιχνίδια. Μάλιστα, αυτά από τον Πάκο Ερέρα μετά την πρώτη του Άρη στο πρωτάθλημα στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες. Θα έχουμε στη συνέχεια και πολύ περισσότερο ρεπορτάζ και με δηλώσεις παικτών. Ενώ τώρα μιλάει ο κύριος Χριστοβασίλης στην κάμερα της Νόβα. Ακούσουμε λίγο. Σύνθεση για ελληνικά δεδομένα. Θα μπορούσε ο πρόεδρος να φανταστεί τη ζωή του ΠΑΣ χωρίς τον Πετράκη? Η ερώτηση είναι ότι με δεδομένο ότι ο κύριος Γιάννης Πετράκης μπαίνει στον έκτο χρόνο της θητείας του ΠΑΣ, έχετε φανταστεί τη ζωή του ΠΑΣ χωρίς Γιάννη Πετράκη? Νομίζω όχι προς το παρόν. Θα προχωρήσουμε και θα πάμε όσο αντέξουμε και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε πολλά. Μόλις είχε τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Πάκο Ερέρα, ο Ισπανός τεχνικός είπε αρκετά σημαντικά πράγματα και για τις επιλογές του. Για την επιλογή του, ρωτήθηκε από τον Νίκο Παδόπουλο, για την επιλογή του να αργήσει ουσιαστικά να κάνει τις τρεις αλλαγές. Έκανε μαζεμένες στο 81ο λεπτό, βάζοντας στο παιχνίδι, αντικαθιστώντας μάλλον τρεις ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο Άρης είχε την ευκαιρία τη μεγάλη εκεί με τον Τελιζή στο φινάλε, με τον κεντρικό αμυντικό, τον υψηλό σωμο κεντρικό αμυντικό των Κιτρίνων, να έχει την ευκαιρία στο φινάλε να από μοιραίος να εξηλαιωθεί, να ισοφαρίσει 1-1 και να σώσει τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας σε ένα μάτς που έμοιαζε περισσότερο ως πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αν θέλετε, το ισόπαλο, έτσι όπως κυλούσε, έτσι όπως ήταν η εικόνα του μάτσα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Άρη να έχει την μπάλα στα πόδια του την περισσότερη ώρα, να έχει την κατοχή, τον ΠΑΣ να ψάχνει τις αντεπιθέσεις κυρίως, να κλέβει μπάλες και να φεύγει γρήγορα στην κόντρα ώστε να απειλήσει. Ο Άρης είχε περισσότερες φάσεις, είχε και το δοκάρι στο πρώτο μέρος στο σουτ του Ματέο Γκαρσία. Δεν κατάφερε στο φινάλε να βρει τον γκολ της Σοφάρης μετά από αυτή την άτυχη στιγμή που είχε με το αυτόν γκολ αυτό του Τελιζήσι. Όπως έλεγα και προηγουμένως, αν θέλει μπάλα να μπει κάποιες φορές στα δίχτυα, θα μπει με κάθε τρόπο. Έμελε να δεχτεί έτσι το πρώτο του τέρμα στο εφετινό πρωτάθλημα, στην εφετινή σεζόν γενικότερα, και μετά από αρκετά παιχνίδια, αν λάβουμε υπόψη και το φινάλε της περσινής σεζόν στη Football League.
Και με αυτόν τον τρόπο ήρθε η πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων, η πρώτη ήττα της ομάδας του Πάκο Ερέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Και όπως επίσης ρωτήθηκε ο Πάκο Ερέρα για την ψυχολογία των παικτών, οι οποίοι είχαν μεν τον ενθουσιασμό σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα. Αυτή η ήττα τώρα, να δούμε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίδραση των κιτρινόμαυρων, για τους οποίους ακολουθεί και πιο δύσκολο πρόγραμμα σαφώς. Αρχίζει γενομένης από το ντέρμπι της επόμενης Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης μετά το πρώτο άτυχο αποτέλεσμα. Πραγματικά άτυχο, έτσι όπως ήρθε κιόλας, έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτό το 1-0 υπέρ του ΠΑΣ. Να δούμε ποια αντίδραση θα μπορέσει να βγάλει η ομάδα του Πάκο Ερέρα στο ντέρμπι της Τούμπας την επόμενη Τετάρτη. Είμαστε πάντα εν αναμονή του ρεπορτάζ από τα Γιάννενα. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής του Άρη θα θέλει να μιλήσει μετά από αυτή την ήττα, αυτή την πρώτη ήττα της ομάδας. Να δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει. Ενώ τώρα έχουμε δηλώσει την Νόβα. Να πάμε λίγο, Βασίλη, να ακούσουμε. Ο Γιάννη, κάνατε ιδιαίτερο λόγο νωρίτερα ότι πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Πράγματι είναι. Δεν συνδυάστηκαν όμως με καλό αποτέλεσμα και πώς το σχολιάζει αυτό. Α πούμε κάτω από όλα, πριμέρα βεφ, ποράρι, πέρα νόημο, νοτενήμο στον έξιτο. ¿Qué es lo que piensas sobre el partido? No, creo que tal vez no tuvimos nuestro mejor partido. Mónico Martínez en sus dilosis, juega en ese momento el próximo debut tú, pero a sus alagüistas de Udaena. Tranquilo, hay que estar unidos y trabajando, vamos a volver a la senda de la victoria. Δεν καταφέραμε να νικήσουμε, αλλά όπως τα προηγούμενα τρία παιχνίδια, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να κοιτάξουμε στο επόμενο παιχνίδι την νίκη. Ο Άρης είχε και στο σημερινό παιχνίδι την κατοχή, το κυνήγησε αυτό. Δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε τις προηγούμενες φορές, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι. Πού αποδίδει την ήττα αυτή? Hemos tenido la posesión, pero no pudimos crear oportunidades frente del área. Solo hemos tenido el bote. ¿Por qué no podemos jugar como en los primeros partidos? Creo que también jugamos contra un equipo muy, muy bien organizado, que juegan hace mucho tiempo juntos. Entonces, con estos equipos, al estar tan compactos, tienes que estar muy preciso a la hora de tener el balón porque achican muchos espacios y es difícil tal vez crearle situaciones peligrosas. Παίξαμε μια ομάδα που είναι πολύ καλά οργανωμένη, παίζουν πολύ καιρό μαζί. Ήταν πολύ συμπαγή στην άμυνα και γι' αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Έπρεπε να ήμασταν πολύ ακριβείς στη σπάση μας για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για να βρεθούμε στην αντίπαλη περιοχή. Επειδή ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του καλύτερα από τον καθένα, πόσο έτοιμος νιώθει? Σήμερα μπήκε στο 80, θα μπορούσε να μπει νωρίτερα, πόσο έτοιμος νιώθει? Νομίζω ακούσατε την ερώτηση, οπότε... ¿Crees que ya estás listo para jugar, para salir a los primeros 11 o necesitas más tiempo? ¿Al qué porcentaje estás listo? No, yo creo que me falta porque hace el último partido que jugué fue en mayo del año de este año y estoy hace casi 3 semanas en el equipo, aparte los compañeros están muy bien, entonces obviamente estoy entrenando muy duro para poder estar 100% tal vez dentro de unas 2 semanas, pero cuando el entrenador me necesite, estoy disponible. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο. Έχω τρεις εβδομάδες, με συγχωρείτε, στην ομάδα. Όλοι οι συμπαίκτες μου με βοηθούν να προσαρμοστώ, αλλά υπήρχε μεγάλος χρόνος τον οποίο δεν αγωνίστηκα και γι' αυτό χρειάζομαι 1-2 εβδομάδες σίγουρα ακόμα. Εννοείται όμως ότι αν με χρειαστεί ο προπονητής μου, εγώ θα είμαι διαθέσιμος. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο λείπει από τη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Πώς το σχολιάζει, τι γνωρίζεις γι' αυτό και πώς το σχολιάζει? Ahora vamos a jugar contra PAOK, un partido que falta a Salónica por muchos años. Y ahora, ¿qué es la ilusión que tenemos por este partido que viene? No, la verdad que sabemos que para la gente es muy importante después de tanto tiempo que no jugamos contra el PAOK. Entonces vamos a intentar hacer un buen partido sabiendo que el rival es muy bueno. Pero hay que tener calma, hay que trabajar estos 2-3 días antes del partido, analizarlos. Pero también nosotros tenemos un muy buen equipo, entonces pues, yo creo que va a ser un lindo partido. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους οπαδούς μας. Έλειψε από τη Θεσσαλονίκη αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι, να δουλέψουμε. Ξέρουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, αλλά και εμείς είμαστε καλή ομάδα. Και πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι, να δουλέψουμε, να οργανωθούμε, να αναλύσουμε τα πιθανά δυνατά σημεία του αντιπάλου και να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μαρτίνεθ. Στην κάμερα της Νόβα μίλησε ο Ισπανός. Έκανε σήμερα το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Πέρασε ως αλλαγή στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκεί ο Ποπά Κορέρα έκανε μαζεμένες και τις τρεις αλλαγές. Το έβαλε τον Μαρτίνεθ, τον Σιώπη και τον Ασλίδη στο παιχνίδι. Παίζοντας το τελευταίο του χαρτί για να κυνηγήσει την ισοφάριση. Ίσως άργησε βέβαια να κάνει τις αλλαγές, καθώς ειδικότερα μετά τον goal, αυτό το αυτό goal του Τελιζής που δέχτηκε ο Άρης στο 65, είχε έτσι ένα νεκρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εντός εισαγωγικών, διάστημα. Άργησε να βρει τις αντιδράσεις του για να ψάξει την απάντηση, να ψάξει τον goal της ισοφάρισης. Έκανε τις τρεις αλλαγές μαζεμένες ο Ερέρα στο 81. Μετά το 86-87, εκεί με το σουτ του Γκάμα στο 86, άρχισε να πιέζει ακόμη περισσότερο την άμυνα του Πάσκε, να πλησιάζει στην περιοχή, στην εστία για να απειλεί. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 94 ο Δελιζής στην τελευταία φάση του μάτς. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να εξηλωθεί και για το άτυχο αυτό γκολ. Είναι αλήθεια που έβαλε. Και το τελικό 1-0 έδωσε τη νίκη στον Πας Γιάννενα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Πας Γιάννενα, που μετά από τρία παιχνίδια εκτός έδρας στην κίνηση του πρωταθλήματος είχε ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Πήρε διπλό στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνη στη Ριζούπολη την προηγούμενη αγωνιστική και σήμερα επέστρεψε στην έδρα του και πήρε και την πρώτη του νίκη, φτάνοντας στους 6 βαθμούς. Ο Άρης έπεσε από την κορυφή, έμεινε στους 9 βαθμούς. Μετά το 3-3 στο ξεκίνημα, γνώρισε σήμερα την πρώτη του ήττα. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά και τα υπόλοιπα σημερινά αποτελέσματα και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Περιμένουμε περισσότερα και από το ρεπορτάζ στα Γιάννενα. Περιμένουμε και άλλες δηλώσεις από ποδοσφαιριστές του Άρη, ενδεχομένως, εάν θα μιλήσουν για αυτή την πρώτη ήττα της ομάδας. Και επαναλαμβάνω, επειδή πάντα στο ποδόσφαιρο η επόμενη μέρα είναι που μετράει και όχι το τι έχει συμβεί πριν, φυσικά έχει τη σημασία του, αλλά πρέπει όλες οι ομάδες να βλέπουν μπροστά και να κοιτάζουν ό,τι ακολουθεί. Και η επόμενη μέρα για τον Άρη είναι το ντέρμπι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Το ντέρμπι που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Και εκεί πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι κυτρινόμαυροι. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανασυνταχθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Ορέρα και πώς θα παρουσιαστούν σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας. Να πάμε ξανά να ακούσουμε δηλώσεις από τα Γιάννενα, από την κάμερα της Νόβα. Τώρα στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, αλλά σημασία σήμερα έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν θετικό για την ομάδα σου. Δεν ήταν θετικό, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γι' αυτό. Ο Μανώλης Τζανακάκης στον ποδοσφαιριστή του Άρη που μιλάει στην κάμερα της Νόβα. Που χάνουμε, αλλά δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω τώρα. Το μόνο πρέπει να κάνουμε είναι να πεισμώσουμε, να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι δουλεύαμε μέχρι τώρα, να μάθουμε από τα λάθη μας που κάναμε σήμερα, και γιατί μπροστά μας έχουμε δύσκολα μάτς και πρέπει να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο και να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα. Μανώλη, το παιχνίδι σας, εμάς που το βλέπαμε, βλέπαμε το τέταρτο παιχνίδι του Άρη στη σειρά, μοιάζει να το κάνατε. Είχατε την κατοχή, πιέσατε. Δεν καταφέρατε να φτάσετε όμως αυτή τη φορά στον γκολ. Τι έλειψε? Νομίζω δεν είχαμε καθαρό μυαλό σε πολλές πάσες. Κάναμε λάθος μεταβιβάσεις, πάρα πολλές. Με συνέπεια ο Πας να βρίσκει την ευκαιρία να βγαίνει σε αντεπιθέσεις. Στα άλλα μάτς νομίζω ήμασταν πιο ουσιαστικοί, παίζαμε πιο κάθετα. Αυτό μας έλειψε σήμερα και δεχτήκαμε ένα γκολ. Αυτό το γκολ, τυχερό γκολ για μένα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι χάσαμε και θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όπως είπα, και να επανέλθουμε πάλι στα θετικά αποτελέσματα σύντομα. Το 3x3 σας έφερε στα Γιάννενα με φόρα. Πόσο φρένάρε το σημερινό αποτέλεσμα τον ενθουσιασμό? Σίγουρα, όπως είπα, είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω. Ίσα-ίσα πρέπει να μας πεισμώσει, να βγάλουμε τον εγωισμό μας και να επανέλθουμε ξανά εκεί που ήμασταν, να επανέλθουμε ξανά στο επίπεδο που ήμασταν και να μάθουμε από τα λάθη μας. Τα σημερινά μας λάθη πρέπει να μας γίνουν μάθημα και να τα διορθώσουμε άμεσα. Με τον coach μιλήσατε, εννοώ τον αντίπαλο coach. Σήμερα αντίπαλο, κάποτε τον είχες προπονητή, τον κύριο Πετράκη, το κάναμε και σχόλιο στο ξεκίνημα της συζήτησης. Τι σου είπε, τι του είπες? Εννοείται, τον είδα και πριν το μάτς. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και το σέβομαι και τον εκτιμάω πάρα πολύ και το εύχομαι καλή συνέχεια. Και θέλω ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που λείπει από την Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο μάτς, είναι ένα ντέρμπι, ένα μεγάλο ντέρμπι.
σε μια δύσκολη έδρα, αλλά εμείς θα πάμε εκεί να δώσουμε και την ψυχή μας για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι τον Μανώλη Τζανακά. Είμαστε πολύ καλά, Ευγένη, μας καλύψατε με την κουβέντα σας απόλυτα. Αυτά λοιπόν και από τον Μανώλη Τζανακά, ο οποίος μίλησε και αυτό στην κάμερα της Νόβα, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, μας πείσμο σε ήττα. Θα πάμε στην Τούμπα να δώσουμε και την ψυχή μας για το θετικό αποτέλεσμα. Ήταν κάποιες από τις ατάκες του δεξιού μπακ του Άρη, ο οποίος σήμερα η αλήθεια είναι δεν είχε την απόδοση των προηγούμενων αγώνων, δεν είχε τόσο καλά ανεβάσματα προς την αντίπαλη περιοχή, τόσο καλές έντρες όπως είχε στα προηγούμενα μάτς. Γενικότερα ο Άρης δεν έπιασε τα επίπεδα απόδοση που είχε πιάσει στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Σε γενικές γραμμές βέβαια και πάλι είχε τον έλεγχο του ρυθμού στο παιχνίδι. Ήταν αυτός που είχε την κατοχή της μπάλας, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε δηλαδή. Φαινόταν ότι ελέγχει το μάτς, μεγαλύτερη διάρκεια τουλάχιστον. Δέχτηκε αυτό το γκολ από το πουθενά, χωρίς να έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Πέρα από μία φάση ουσιαστικά που είχε ο Πας Γιάννινα στο πρώτο ημίχρονο, αυτή που ακολούθησε το δοκάρι του Ματέο Γκαρσία, με τον Κουέστα να νικάει τον Βιδάλ που επιχείρησε να σκοράρει μέσα από την περιοχή. Είχε και ένα σουτ ακόμη του Μισακίδη στο πρώτο μέρος. Γενικότερα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς βέβαια να δημιουργεί και αυτός φάσεις, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ματέο Γκαρσία στο 29. Δεν μπήκε και πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ αποφασιστικά. Ήταν λίγο νοθρή η εικόνα, ήταν πεσμένος ο ρυθμός και από το πουθενά ήρθε αυτό το γκολ για τον Μπας που έμελε να κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ως συνολική εικόνα του αγώνα, νομίζω το ισόπαλο αποτέλεσμα θα ήταν και το πιο δίκαιο για τις δύο ομάδες. Αυτό δήλωσε και ο Πάκο Ερέρα στο flash interview, στις γρήγορες δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην κάμερα της Νόβα. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου, μέσες άκρες. Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις από ποδοσφαιριστές του Άρη και επαναλαμβάνω, όλοι πλέον στέρνουν το ενδιαφέρον τους στο επόμενο παιχνίδι, αυτό που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ενώ να ακούσουμε ξανά τον έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Θα πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο για να ακούσουμε και εκεί δηλώσεις από ποδοσφαιριστή του Άρη. Θα μιλήσει ο Τζανακάκης και στους εκπροσώπους του τύπου. Αν δεν κάνω λάθος, στα μεικτή ζώνη εκεί των Τζοσιμάδων, στο γήπεδο του Πας Γιάννενα, να ακούσουμε τι διαφορετικό θα πει και εκεί ο δεξιός οπισθοφύλακας των κίτρινο-μαύρων. Μανώλη Τζανακάκης, που επαναλαμβάνω σήμερα. Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, ειδικά στην έδρα του. Αυτό που κάνει, το κάνει πολύ καλά. Και μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στην τελική πάσα. Όταν φτάναμε στην περιοχή του, δυσκολευόμασταν, δεν κάναμε καλές επιλογές. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, θεωρώ. Είναι καθαρά δικό μας το φταίξιμο. Και θα πρέπει να το δούμε, να το δουλέψουμε μαζί με τον προπονητή μας, να βρούμε τι έφταιγε για να το φτιάξουμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι στον ορίζοντα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι κυπέλου. Ουσιαστικά δεν είναι τόσο κρίσιμο, γιατί δεν παίζει το πιο σπουδαίο ρόλο στον όμιλο, αλλά είναι ένα κλασικό ντέρμπι. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είσαι από τους Έλληνες της ομάδας. Τι έχετε πει στα αποδυτήρια, τι έχετε πει στα παιδιά, τους ξένους? Καταρχάς, όλα τα μάτς θέλουμε να τα κερδίζουμε. Από το πρώτο φιλικό μέχρι το τελευταίο, από τα πρώτα επίσημα μέχρι το τελευταίο, θα θέλουμε να τα κερδίζουμε. Για μας είναι ένα μάτς όπως τα άλλα. Είναι ένα ιδιαίτερο μάτς, είναι ντέρμπι. Και πρέπει να πάμε με πολύ ψυχή, με πολύ δύναμη, να πάμε να το κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Μανώλη Τζανακάκη, τον οποίο ακούσαμε ξανά να μιλάει αυτή τη φορά στους εκπροσώπους του τύπου εκεί έξω από το γήπεδο των Ζωσιμάδων, στη μεικτή ζώνη του γήπεδου του Πας Γιάννενα. Πάνω κάτω δεν είπε και κάτι πολύ διαφορετικό. Θα πάμε να δώσουμε την ψυχή μας στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό εστίασε ο Μανώλη Τζανακάκη στην επόμενη μέρα που ακολουθεί για τους κιτρινόμαυρους. Εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα έχουμε από τα Γιάννα για να ακούσουμε συνέχεια και σχολιασμό και από τον Νίκο Παπαδόπουλο και από τον Χρήστανο Τσαλτίδη για το παιχνίδι, για αυτή την πρώτη ήττα του Άρη στο εφετινό πρωτάθλημα, για τον τρόπο που ήρθε και για το τι περιμένουν να ακολουθήσει στην επόμενη μέρα. Είμαστε πάντα εν αναμονή δηλώσεων από πλευρά των παικτών του Άρη από τα Γιάννενα για να ακούσουμε συνέχεια και τα σχόλια Νίκου Παπαδόπουλου και Χρήστανο Τσαλτίδη για αυτή την ήττα του Άρη σε ένα μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν καλό το timing στο οποίο ήρθε αυτή η πρώτη ήττα του Άρη στο πρωτάθλημα. Μετά από ένα τόσο εντυπωσιακό ξεκίνημα, μετά από μια ξέφρενη πορεία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έρχεται τώρα αυτή η ήττα και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, αυτόν τον τρόπο που αφήνει ένα κρίμα σίγουρα στους φίλους των κιτρινόμαυρων και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και πώς θα διαχειριστεί ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Πάκο Ερέρα, που επαναλαμβάνω κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η πρότητα του Άρη. Δεν ήταν μια εμφάνιση στην οποία να έχει ξεκάθαρα κατώτερη εικόνα ο Άρης και να χάνει δίκαια. Ήταν άτυχος ουσιαστικά, από ατυχία ήρθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τώρα θα φανεί ποια θα είναι και η αντίδραση. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά συνολικά στο πανόραμα της σημερινής ημέρας στην τέταρτη αγωνιστική της Super League, όπου είχαμε να ανοίγει αυλαία με τα μάτς Αστέρας Τρίπολης, Απόλλωνας Σμύρνης, με τους Αρκάδες να παίρνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μετά από τρεις ήττες στο ξεκίνημα από ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Απόλλωνας Σμύρνης με 2-0 στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος νίκησε με 2-0 την ΑΕΛ. Αποτέλεσμα που αυτή τη στιγμή τον φέρνει στην κορυφή του βαθμολογικού πινακά με 10 βαθμούς. Ο Ατρόμητος που έχει 3 νίκες και μία ισοπαλία. Την λευκή ισοπαλία με την Ξάνθη στην έδρα του στο Περιστέρι. Νίκη σήμερα την ΑΕΛ με 2-0 λοιπόν. Και ο ΠΑΣ Γιάννενα με το 1-0 επί του Άρη έφτασε τους 6 βαθμούς, αφήνοντας τους κυτρινόμαυρους στους 9 βαθμούς στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εκκρεμούν αρκετά παιχνίδια στο αυριανό μενού, στο αυριανό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Και να ρίξουμε μια ματιά αμέσως και σε αυτό. Αύριο θα έχουμε λοιπόν στις 4 το μάτς που ανοίγει την αυλαία της αυριανής ημέρας Ξάνθη Όφη στα Πηγάδια. Στις 7 θα ακολουθήσει το Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Στις 8.30 φυσικά το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ. Με πλήρη κάλυψη εδώ από το Λίμπερο 107,4 με όλο το pre-game. Φυσικά την περιγραφή του αγώνα από τον Σταύρο Κόλκα και όλο το post-game. Εδώ μαζί θα είμαστε με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία ξανά στη ρύθμιση του ήχου. Και δηλώσεις, ρεπορτάζ φυσικά από το γήπεδο της Τούμπας και σχολιασμό για ό,τι συνέβη στο αυριανό μεγάλο ντέρμπι. Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική της Super League με τα μάτς Πανετολικός Λαμίας στο Αγρίνιο και Πανιώνιος Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη. Στις 7 το Πανετολικός Λαμίας, στις 7.30 το Πανιώνιος Ολυμπιακός, από την ΕΡ το ένα, από την ΟΒΑ το άλλο. Αντίστοιχα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, να δούμε αν θα στραβοπατήσουν οι Ερυθρόλευκοι για πρώτη φορά στη Νέα Σμύρνη. Γενικότερα μια αγωνιστική με μεγάλο ενδιαφέρον, με το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ να ξεχωρίζει, και ενώ και την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί το ντέρμπι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα έχουμε ίσως σημαντικές έτσι αναδιατάξεις αυτή την εβδομάδα στο βαθμολογικό πίνακα. Θα πάμε, Βασίλη, σε ένα break, εφόσον δεν έχουμε δηλώσει από τα Γιάννα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ από τα Γιάννα και με σχολιασμό φυσικά από Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστον Τσαλτίδη για την ήττα, αυτή την πρώτη ήττα του Άρη στους Ζωσιμάδες. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με post-game. Είδαμε όλο το ρεπορτάζ από το post-game της ήττας του Άρη από τον ΠΑΣ στους Ζωσιμάδες, τα Γιάννενα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μιλήσει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής των Κιτρινόμαυρων. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Σιώπη, του Τζανακάκη, του Μαρτίνε στην ΟΒΑ. Μίλησε συνέχεια και στη μεικτή ζώνη ο Μανώλης Τζανακάκης. Θα πάμε τώρα σε σχολιασμό του παιχνιδιού από Ζάχο Ντρούλινγκ, από Χρήστον Τσαλτίδη και από Νίκο Παπαδόπουλο. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά για να ακούσουμε και τα δικά του σχόλια για τη σημερινή ήττα των Κιτρινόμαυρων, ξεκινώντας από τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνουμε? Καλά είμαστε, μια χαρά. Εσύ, Ζάχο, τι κάνεις? Καλά, στεναχωρημένοι είμαστε, τι να κάνουμε. Στεναχωρημένος, λογικό είναι. Λογικό. Λόγω της ήττας, κυρίως, δεν σ' άρεσε η εμφάνιση, το άτυχο γκολ έτσι όπως ήρθε, πού εστιάζεις? Θα σου πω, νομίζω ότι ο Άρης, δεν ξέρω πραγματικά τώρα τι υπόθηκε, γιατί είμαστε και εδώ στο σκομπάρι μας, στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπουγάτσα, και είδαμε το παιχνίδι, το χορηγό της εκπομπής μας, με τον Τάσο Τρέγια. Νομίζω ότι όλα τα του, τουλάχιστον αυτοί οι ποιοτικοί παίκτες που είναι από τη μέση και μπροστά, δεν ήταν στη μέρα τους, κανένας τους. Σίγουρα και η τύχη. Ξέρω, όταν εσύ σου πάρεις στο δοκάρι και οι άλλοι από διπλή κόντρα μπαίνει μπάλα, αλλά καραμπόλα, ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Δεν μπορούμε να ζητάμε και περισσότερα. Τι να πω, δεν ξέρω, είμαστε λίγο η απογοητευμένη αλήθεια είναι, αλλά συνεχίζουμε. Θα έρθουν και ήττες. Σε κάποια μάτια είμαστε άτυχοι, σε κάποια μάτια είμαστε τυχεροί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ξέρω, μας πείραξε η αλήθεια είναι, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, δεν νομίζω να κόπασε ο ενθουσιασμός, θα συνεχίσουμε. Ναι. Τώρα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί στο κύπελο, τι περιμένεις αντίδραση, περιμένεις να είναι επηρεασμένη αρνητικά στην ψυχολογία της ομάδας του Άρη, πώς το βλέπεις?
επειδή εγώ πήρα θέση για το συγκεκριμένο μάτς, το θεωρώ ότι είναι ένα μάτς καθαρά και μόνο γοήτρου, γιατί πιστεύω και οι δύο ομάδες θα περάσουμε. Είχα πει μάλιστα με τον Τάσο ότι προτιμώ να κερδίσουμε, να είχαμε κερδίσει τα Γιάννα και την Τρίπολη και να χάσω από τον ΠΑΟΚ, αν υπήρχε μια τέτοια σούμε, δυνατότητα, γιατί ξέρω ότι και οι δύο ομάδες θα περάσουν. Ένα μάτς βέβαια γοήτρου που σε οποιοδήποτε άθλημα Άρης ΠΑΟΚ θέλει ο καθένας να κερδίσει. Σίγουρα. Εντάξει, δεν το βλέπω τόσο σημαντικό το παιχνίδι όσο το επόμενο μάτς του Άρη με την Τρίπολη. Το θεωρώ πολύ σημαντικό και το θεωρώ ότι είναι ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσει για να πάρει προβάδισμα όσον αφορά την κατάξυση θέσης που θα οδηγήσει στο UEFA, γιατί ο Άρης πρέπει, είναι μονόδρομος για τον Άρη, ότι πρέπει να βγει φέτος σε Ευρώπη. Mm-hmm. Πρέπει να βγει και πιστεύω θα βγει εύκολα δύσκολα και είναι ένα μάτς κλειδί. Θεωρώ ότι με το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα περάσουν και οι δύο ομάδες ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Θέλω φυσικά να κερδίσει η ομάδα μου, λογικό είναι. Αλλά η προτεραιότητα νομίζω για μένα είναι το μάτς της Κυριακής και όχι της Τετάρτης. Αν παίζει Κυριακή, δεν ξέρω κιόλας Γιώργο πότε παίζει. Δεν ξέρω αν παίζουμε Σαββάτο πάλι Κυριακή. Κυριακή, 7 η ώρα είναι το μάτς. Κυριακή. Θεωρώ το μάτς με την Τρίπολη πολύ σημαντικό. Μια Τρίπολη που είδαμε πως έχασε όλα τα ντέρμπι στην αρχή. Το θεωρώ σημαντικό μάτι γιατί ο Άρης με την Τρίπολη και τον Ατρόμητο, αυτές δύο-τρεις ομάδες και καμία ακόμη θα παλέψουν για τις θέσεις του UEFA. Ναι. Και το θεωρώ πιο σημαντικό μάτι από το μάτι της Τετάρτης, το μάτι της Κυριακής. Ναι. Είπες και εσύ, ότι είσαι απογοητευμένος από την ΙΤΑ. Βλέπεις μήπως τώρα αυτός ο ενθουσιασμός, ο παροξυσμός που υπήρχε στον κόσμο τώρα ίσως να κοπάζει λίγο. Δηλαδή θα εξαρθεί και από το αποτέλεσμα της Τετάρτης ίσως, αλλά να περιμένουμε τον ίδιο κόσμο στο Κλάνης Βικελίδης όπως είδαμε και τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν θα κοπάσει ο ενθουσιασμός. Σίγουρα θα έρθουν και οι στραβές. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η αλήθεια πολύ θα το θέλαμε, αλλά δεν είμαστε ούτε Αγγλία, ούτε Ισπανία, ούτε από αυτά τα προηγμένα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί εδώ μια ομάδα που ανέβηκε από τη Β' Εθνική κατευθείαν, γιατί εντάξει υπήρχε και αυτός ο παροξυσμός και υπερβολή να πάμε και για πρωτάθλημα και. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα θέλουν χρόνο και χρήμα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης κάνει μια καλή ομάδα. Θα χτίσει πάνω σε αυτή την ομάδα πιστεύω και στα επόμενα χρόνια και σε κάθε μεταγραφική περίοδο πρέπει να χτίζει πάνω σε αυτή την ομάδα. Και νομίζω ότι γιατί όχι και σύντομα απαντήσουμε και τίτλους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά προς το παρόν με την πρώτη να μην έτσι, να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές. Ο αντικειμενικός στόχος τουλάχιστον από το πρωτάθλημα είναι η ομάδα να βγει στο UEFA. Είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος. Άλλη διαφυγή εκτός από αυτήν. Πρέπει η ομάδα να βγει στην Ευρώπη και πιστεύω θα βγει. Ήθελα να πω όμως κάτι ακόμη για το σημερινό μας τίποτα. Ναι, βέβαια. Γιατί να λέμε για τα τέτοια. Νομίζω ότι ο Ερέρα στο σημερινό μάτς, σίγουρα προπονητής δεν είμαι έτσι όπως το είδα, νομίζω άρχισε να κάνει πολύ τις αλλαγές. Φαινόντουσαν ότι οι παίκτες, ειδικά τα του Άρη, δεν τραβούσαν σήμερα. Ήταν μπλοκαρισμένοι. Ήταν εντάξει μια ομάδα τα Γιάννα τα οποία έπαιξαν ταμπούρι 11 και 11 πίσω, θα το συναντήσουμε και σε άλλα ματς αυτό, είτε στο Χαριλάου είτε εκτός θα το συναντήσουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει την ίδια κατάληξη πάντα το παιχνίδι. Έπρεπε να γίνουν, θεωρώ ότι με το που φάγαμε τον γκολ, άντε μετά από 5, 6, 7 λεπτά, έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές, ειδικά ο Μαρτίνεθ, γιατί ο Άρης δεν παρήγαγε και θεωρώ ότι ο Μαρτίνεθ είναι ένα τέτοιος παίκτης. Και με τον Μπουμπίκη είδαμε και ένα-δύο ψιλοφασούλες να γίνονται. Ναι. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόταν νωρίτερα, θα είχαμε και διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να γίνουν νωρίτερα. Φάγαμε τον γκολ στο 64, στο 70 το αργότερο, τις κάνεις, δεν τις κάνεις στο 81, έτσι θεωρώ εγώ. Άργησε, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό άργησε να τις κάνεις αλλαγές. Γιατί εκεί από το 64 μέχρι να κάνεις αλλαγές στο 81 ήταν ένα νεκρό διάστημα για τον Άρη. Έχασε χρόνο. 17 λεπτά, μα για ποιο λόγο και βλέπεις ότι στα 64 λεπτά δεν τραβάνε αυτοί οι ορισμοί. Άρη πήγε 70, νομίζω στα 70, έτσι όπως έκανε και τις τρεις, σωστά και οι τρεις, σωστές και οι τρεις αλλαγές, έπρεπε να τις κάνει νομίζω λίγο νωρίτερα. 10 λεπτά νωρίτερα μπορεί να είχαμε πάρει και ένα πόντο. Δεν ξέρεις, μπορεί και τρεις, μπορεί και ένα. Μπορεί και να είχα και 2-0 άλλα. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα οι αλλαγές. Έτσι πιστεύω. Ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το ζήγησε σωστά πάνω σήμερα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Ωραία, Ζάχο. Αυτά λοιπόν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Πρώτο σχόλιο για αυτή την πρότητα του Άρη από τον Μπας Γιάννενα. Θα πάμε στον Χρήστανο Τσαλτίδη για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Για το σημερινό αποτέλεσμα, για το πώς ήρθε, για το τι περιμένει στη συνέχεια, την αντίδραση που αναμένει ο ίδιος να βγάλει η ομάδα του Πάκο Ερέρα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το πώς ήρθε το σημερινό παιχνίδι, το αν συμφωνεί με αυτή την άποψη την οποία
Βλέπουμε και στα social media και γενικότερα την εκφράζει αρκετός κόσμος του Άρη, πως ο Ερέρα ίσως άργησε να κάνει τις αλλαγές μετά το αυτογκόλ αυτό του Δελιζήση και ίσως αυτό κόστησε, ώστε να μην καταφέρει ο Άρης να φύγει έστω με το βαθμό της οπαλίας από τους Οσιμάδες. Ένα μάτς που έμοιαζε να το ελέγχει και να κρατάει τουλάχιστον την ισοπαλία στα χέρια του μέχρι να έρθει αυτή η άτυχη στιγμή με το αυτογκόλ του Δελιζήση. Να δούμε πώς το είδε και ο Χρυσάνθος Αλτίδης. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσάνθο. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς, τι γίνεται στην επιστροφή? Ναι, είμαι στα τούνελ εδώ, ακούγομαι? Ακούγεσαι τώρα μια χαρά. Αν είναι, θα σου πούμε. Θετικό. Καλά, μου πείτε όμως και είμαι στα τούνελ, θα τα ακούσω. Ναι, σωστά, εσύ δεν θα τα ακούσεις, θα τα ακούσουν οι ακροατές ότι είσαι κάπου μέσα σε ένα τούνελ προφανώς. Έτσι. Είμαι ακριβώς, εντάξει, με πετύχατε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να μην έχουμε διακοπές. Πώς είδες καταρχήν το παιχνίδι? Κοίταξε, η ήττα για τον Άρη είναι μια από αυτά που λέμε, που συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι μια κρύα ήττα. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει και τα τρία αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα συμφώνησαν μάλλον και οι δύο προπονητές ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία. Και αυτό γιατί οι δύο ομάδες είχαν από δύο-τρεις καλές ευκαιρίες, βέβαια τη μεγαλύτερη όλων την έχει ο Άρης, με το δοκάρι του Ματέο Γκαρσία, και ο νικητής την ίδια στιγμή αναδύθηκε από ένα γκολ το οποίο είναι τυχερό ή άτυχο, όπως το πάρει ο καθένας, εξαρτάται σε ποια πλευρά βρίσκεται, σε μια φάση που η μπάλα θα πήγαινε πλάγιο out, αλλά κατέληξε στα δίχτυα του Κουέστα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, σίγουρα ο Άρης τουλάχιστον θα έπρεπε να φύγει από τα Γιάννηνα με τον βαθμό της ισοπαλίας. Δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί πρώτιστα νομίζω ότι ήταν μια δική του μέτρια ως κακή εμφάνιση που έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα των Ιωαννίνων να διεκδικήσει αρχικά τον βαθμό, γιατί έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό μπήκε ο Πας Γιάννηνα μέσα στο γήπεδο, και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι να πάρει τελικά ίσως και ανέλπιστα και τους τρεις βαθμούς της νίκης. Όταν όμως δεν έχεις σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, και όταν λέω σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού εννοώ ότι ναι μεν έχεις την κατοχή της μπάλας, το μάτι τελείωσε με 38-62 για τον Άρη, αλλά κάπου εκεί ήταν η στατιστική σε ολόκληρο το παιχνίδι, το περίφημο τσίκι τσίκι που μας έχει μάθει η Μπαρσελόνα, αλλά χωρίς καμία απολύτως προώθηση του παιχνιδιού από τη στιγμή που έφτανε η μπάλα στα χαφ. Νομίζω ότι ο Μπάσα με το Ματίγια κάναν το χειρότερο τους παιχνίδι από τη μέρα που ήταν στον Άρη, όχι μόνο για την ανύπαρκτη σχεδόν προώθηση του παιχνιδιού, αλλά και για το γεγονός ότι ειδικά ο Αλβανός έκανε πάρα πολλά λάθη. Βέβαια, σε αυτό πιστεύεις, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που είδαμε σήμερα από τον Άρη, πιστεύεις ότι ήταν ίσως προσέγγιση του Ερέρα να πάει περισσότερο για το βαθμό της οπαλίας ή το μπλόκαρε το σχήμα αυτό το 3-5-2 του Πετράγκη? Όχι, ο Ερέρα δεν πήγε σε καμία των περιπτώσεων για ισοπαλία. Μία ομάδα η οποία κατεβαίνει και έχει τόσο μεγάλη κατοχή μπάλας και προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί ο Άρης ακόμα και στο 95 η φάση που δημιουργεί με τον Δελτζής δεν είναι απογέμισμα τυφλό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σηκώθηκε η μπάλα ούτε μία φορά. Ο Άρης προσπαθούσε να παίξει καθόλου τον ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε. Τώρα χάνουμε για λίγο τον Χρήσανθο, φαίνεται τώρα είναι σε κάποιο τούνελ μέσα. Χρήσανθε, τώρα δεν σε ακούμε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, προφανώς είσαι μέσα σε κάποιο τούνελ, πάνω που πήγες να μας πεις για τον τρόπο παιχνίδι του Άρη και στα τελευταία λεπτά. Έπεσε γραμμή, Βασίλη, τον έχουμε. Προφανώς χάθηκε το σήμα τώρα, είναι στον δρόμο της επιστροφής από τα Γιάννενα. Ο Χρήστανος Τσαλτίδης, θα τον έχουμε ξανά σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν αυτά εφόσον βρίσκονται καθοδόν στην επιστροφή τους από τα Γιάννενα μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Θα τον έχουμε ξανά για να ολοκληρώσει το σχόλιο του για αυτή την πρώτη ήττα του Άρη, για τον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε ο Πάκο Ερέρα, για την αναποτελεσματικό του ουσιαστικά, γιατί ο Άρης είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν κατάφερνε να πατήσει περιοχή και να δημιουργήσει με ευκολία ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία. Και εκεί ουσιαστικά αυτό ήταν το σημείο στο οποίο υστέρησαν οι κυτρινόμαυροι απόψε. Ενώ στα προηγούμενα μάτς τους ήταν πιο κοινικοί, εκτελούσαν, πέτυχαν τα γκολ που ήθελαν και έπαιρναν τις νίκες. Σήμερα δεν το είδαμε αυτό από τον Άρη, παρότι ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο και
θα μπορούσε νωρίτερα αν είχε προηγηθεί ή αν αντιδρούσε πιο νωρίς για να φτάσει σε ένα γκολ της ισοφάρισης πέρα από τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε στο φινάλε με τον το μοιραίο της βραδιάς, τον Δελιζήση, ο οποίος λίγο έλειψε να ξυλαιωθεί εκεί στο 94, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο δίπλα από την εστία, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα και τελικά ήταν ο μοιραίος, καθώς με το αυτογκόλ του έφερε την ίντα. Ήταν και το πρώτο τέρμα, θυμίζω, που δέχτηκε ο Άρης μετά από 335 λεπτά στο πρωτάθλημα. Τρία μάτς είχε διατηρήσει το 0 και για 64 λεπτά ακόμη στο σημερινό παιχνίδι. Τελικά ήρθε αυτό το αυτογκόλ για να είναι το πρώτο τέρμα που δέχεται ο Άρης μετά την επιστροφή του Super League. Πρώτη φορά που παραβιάστηκε η εστία του Κουέστα. Λοιπόν, ώσπου να καταφέρει να βγει από τα τούνελ ο Χρυσάνος Τσαλτίδης που βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής για Θεσσαλονίκη, θα πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος περιέγραψε και το παιχνίδι εδώ για λογαριασμό του Λίμπερο. Να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για αυτή την ήττα του Άρη. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα από τα Γιάννα. Τι γίνεται, εσείς ακόμη εκεί, έτσι, δεν επιστρέφετε μαζί με τον Χρυσανθό? Όχι, όχι, εμείς ακόμη είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχουμε τελειώσει με τη μεταγραψή μας και τα λοιπά. Παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα πού θα ξεκινήσουμε για το σημερινό. Καταρχήν, ξεχώρισα την ερώτησή σου από όλη τη συνέντευξη του Ερέρα. Νομίζω ήταν πιο εύστοχη για τις αλλαγές. Νομίζω ότι αυτή και του Γκάμα που έγινε από άλλους συναδελφούς ήταν έτσι αρκετά του The Point. Η απάντηση του Ερέρα βέβαια στην ερώτηση για τις αλλαγές ήταν ότι ήθελε να περιορίσει το λάθος και ήθελε να είναι σίγουρος. Όταν όμως ο Άρης μένει πίσω στο σκορ 65 και βλέπει ότι η ομάδα του δεν τραβάει, εκεί απαιτούνται δραστικές λύσεις. Εντάξει, δεν είναι ότι είχαμε ένα μικρό δείγμα του αγώνα, είχαμε ένα μεγάλο δείγμα του αγώνα, έχει παιχτεί μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Εκεί νομίζω ότι ο Ερέρα έκανε λάθος που άργησε να αλλάξει, γιατί έστω και έστω και προς το τέλος, όταν έγιναν αλλαγές, είδαμε τον Άρη λίγο να φρεσκάρεται. Κάπως ανορθόδοξα να πηγαίνει, του έδωσε βέβαια και ο Πάς στο γήπεδο γιατί κλείστηκε πίσω, αλλά δημιούργησε ομάδα για τρεις ευκαιρίες. Έτσι. Ναι. Με ένα φρέσκο σιώπη στο χώρο του κέντρου, με έναν Αθλήτη και με έναν Μαρτίνι που είχαν δυνάμεις. Εγώ, Γιώργο, αυτό που θέλω να πω είναι δεικτικό νομίζω της εικόνας του Άρη, γιατί λέμε ότι ο Άρης ναι, μεν ήταν άτυχος με τη φάση που δέχτηκε στον γκολ και το μάθανε εξαιρέσει εκείνη τη φάση, ήταν καθαρά ισοπαλία το παιχνίδι. Αλλά όταν ο Άρης κάνει 53 λάθη σε ένα παιχνίδι, έναντι 27 του ΠΑΣ και χάνει 51 μπάλες, έτσι, 51 ναι, κλεψίματα του ΠΑΣ. Λοιπόν, ήτανε και ξεκάθαρος αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΣ, έτσι, να κλέβει μπάλες και να φεύγει γρήγορα στην κόντρα. Είναι ενδεικτική νομίζω αυτή η αριθμή της εικόνας του Άρη στο σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι μεν άτυχος, αλλά η ομάδα δεν παρουσίασε βελτίωση στα κομμάτια που υστέρησε κόντρα στο Λεβαδιακό. Στο Λεβαδιακό άρεσε ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς με το πέναλτι του Γιουνές. Αν σκόραρε στη φάση με το δοκάρι του Ματέο, θα μιλούσαμε νομίζω για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Αν ο Άρης έπαιρνε το προβάδισμα σε εκείνο το χρονικό σημείο. Δεν του έκατσε όμως. Συνέχισε με αυτή την εικόνα. Το πλήρωσε με την ατυχία, γιατί ο Πας δεν βρίσκω άλλον τρόπο για να βάζει γκολ. Δεν απειλήσε. Όχι, πέρα από τη φάση εκεί αμέσως μετά το δοκάρι που είχε ο Βιντάλ, δεν είχε άλλη φάση ο Πας. Ναι, αλλά δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τι έκανε ο αντίπαλος, πρέπει να κοιτάμε τι κάνουμε και εμείς. Γιατί ο Άρης πάλι, όπως και με τη Λιβαδιά, ναι, μεν είχε την κατοχή, αλλά παρουσίασε μια έλλειψη. Είχε περισσότερη υπομονή, θα έλεγα, στο παιχνίδι του, αλλά του έλειψε το καθαρό μυαλό. Σχεδόν όλοι οι παίχτες λειτουργούσαν σε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χρόνο, έτσι, όταν είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Κάτι το οποίο οδήγησε και σε αρκετά από τα λάθη της ομάδας. Κρατούσαν παραπάνω ώρα την μπάλα όπως έπρεπε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Μπάσα και ο Ματέο. Σύν ότι υπήρχε πάλι αυτή η στατικότητα και η έλλειψη κίνησης από τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Και αυτό το οποίο είχαμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες και μέσα από τον Λαμπαουτάρης και μέσα από τις κουβέντες που κάναμε τον Χρήστο στο ραδιόφωνο, ότι ο ρόλος αυτός του Γκάμα να χρησιμοποιείται και τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού πίσω από τον άξονα δεν φαίνεται να του ταιριάζει. Ειδικά κόντρα σε έναν πάσο ο οποίος φόρτασε πολύ το κέντρο, ο Γκάμα δεν βρήκε τους χώρους. Λοιπόν, τον διαβάζω πλέον πιο εύκολα αντίπαλοι με διπλά μαρκαρίσματα. Είναι και λογικό, έτσι, ο Άρης, αυτό το διάβασμα που λες, είναι λογικό, ναι, να πλέον όσο κυλούν οι αγωνιστικές να το βλέπουν καλύτερα οι αντίπαλοι. Γιατί με τον Γκάμα, για τον οποίο ρωτήθηκε πάλι ο Ρέρα και το είχαμε σημειώσει για τους προηγούμενους μέρες, τον είδε στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος να παίζει στα άκρα κατά κύριο λόγο και να αποδίδει καλύτερα, λοιπόν, έχοντας μόνο έναν παίχτη πάνω του.
κάποιες φορές. Άλλες είχε και δύο βέβαια. Αλλά τουλάχιστον εκεί είχε μια μεγαλύτερη ελευθερία στον άξονα. Δεν αποδίδει τόσο καλά που τον είδαμε να χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια στον άξονα και με τον Λεβαδιακό και με τον, τον Παζιάννα σήμερα. Τώρα που ο Ντιγκίνη μπορεί και αυτός στον άξονα να μην έχει κάνει τα τρομερά παιχνίδια μέχρι στιγμής, αλλά ο Ντιγκίνη μπορεί να πατήσει περισσότερο περιοχή και έχει περισσότερο την αίσθηση του γκολ από ό,τι την έχει ο Γκάμα και λειτουργεί καλύτερα ως κρυφός χώρος ψευτοενιάρη αντί του Γκάμα. Ναι. Ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει δημιουργικά. Βέβαια για μένα το μεγάλο πρόβλημα του Άρη σήμερα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, ήταν η μεσαία γραμμή του. Γιατί από το Ματίγια που είναι δημιουργικός σου μέσος, το οχτάρι δηλαδή δεν πήρες πράγματα. Τίποτα, σήμερα νομίζω ήταν κακός ο Ματίγια. Ήταν κακός, ενώ και ο Μπάσα δεν βοήθησε πολύ ανασταλτικά, οδηγούμενος σε πολλά λάθη. Και είναι κάποια από αυτά επιπόλαια και δεν δικαιολογούνται και από την εμπειρία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ναι. Από εκεί και πέρα, γενικότερα υστέρησε ο Άρης. Νομίζω αρκετά πρόσωπα δεν είχαν την απόδοση την αναμενόμενη. Δηλαδή και αρκετά ατομικά λάθη, αλλά εγώ πιστεύω ότι και πάλι θα μπορούσε άνετα να πάρει τουλάχιστον βαθμό της οπαλίας, αν δεν ερχόταν αυτή η άτυχη στιγμή. Με τη φάση θα τον έφερνα, δεν ήταν εκείνη η άτυχη στιγμή, γιατί παραλαμβάνω, δεν βρίσκω τρόπο για να έβαζε άλλο. Ναι. Ο Άρης, από εκεί που ξεκινούν όλα για τον Άρη, είναι το build-up. Είναι δηλαδή να ξεκινήσει μια επίθεση από πίσω, η οποία ξεκινάει σχεδόν πάντα από τον Κουέστα, με την πρώτη πάσα είτε στους χαφ είτε στους αμυντικούς, αλλά έφτανε μέχρι τη μεσαία γραμμή. Από εκεί και πέρα, ο Άρης δεν είχε ορθολογική ανάπτυξη, δεν ανταποκρίθηκε στο πλάνο του προπονητή του, οι παίχτες, ναι. Και σε συνδυασμό με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, δεν δημιούργησε κιόλας, γιατί ο ΠΑΣ είχε μια πολύ σφιχτή άμυνα, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει τρόπους να τη διασπάσει, είτε λόγω της στατικότητας των μεσοεπιθετικών, είτε διότι ο Γκάμα δεν μπόρεσε να βοηθήσει δημιουργικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά και ο Ματίγια. Βλέπαμε το Γιουνές να ψάχνει τρόπους για να πάρει μπάλα, το βλέπαμε... Έβγαινε πολύ εκτός περιοχής σήμερα ο Γιουνές. Έβγαινε πολύ εκτός περιοχής γιατί δεν έπαιρνε και μπάλα. Ναι. Προσπαθούσε να τραβηχτεί, να τραβήξει ενδεχομένως και ένα παίχτη του ΠΑΣ τάγαρα για να δημιουργήσει χώρο για κάποιον άλλον, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν γενικότερα μια κακή μέρα για τον Άρη. Είναι αναμενόμενο πλέον ότι η ομάδα πλέον διαβάζεται πιο εύκολα από τους αντιπάλους της, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν σημαίνει ότι επειδή μια ομάδα διαβάζεται πιο εύκολα ότι μένουμε εκεί. Βέβαια. Πρέπει να βρει τρόπους να αντισταθεί σε αυτό. Πρέπει να βρει τρόπους να αντισταθεί σε αυτό και δεν σημαίνει ότι κάθε ομάδα που τη διαβάζεις θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Ο Άρης δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον προσανατολισμό του μέσα στο γήπεδο, το τακτικό του πλάνο. Ο Άρης χρειάζεται να βελτιώσει κάποια στοιχεία του παιχνιδιού του, που αυτόματα θα βελτιώσουν και το τακτικό του πλάνο. Να γίνει πιο γρήγορος. Ίσως ο Ερέρα να αφήσει στον πάγκο τον Ματί, για παράδειγμα, και να χρησιμοποιήσει τον Κολάσο ως οκτάρι, έναν δημιουργικό μέσο, για να δει τι μπορεί να πάρει και από αυτόν. Ναι. Γιατί ο Άρης, όπως και με το Λεβαδιακό, ήταν σήμερα αργός. Είχε την κατοχή, αλλά μέχρι εκεί. Είχε τον απόλυτο έλεγχο, ναι, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάση. Ναι, και για να προλάβω κάποιους, ούτε αφορίζουμε, ούτε κατακρίνουμε. Προφανώς, αλλά κάνουμε κριτική. Ακριβώς. Και καταγραφή. Γιατί ακριβώς. Δεν γίνεται, όπως και μετά το Λεβαδιακό, παρά την νίκη του Άρη, είχαμε σημειώσει ότι η ομάδα δεν ήταν καλή. Και ότι έδειξε κάποιες αδυναμίες, τις οποίες τις έδειξε και σήμερα. Απλά σήμερα ήρθαν έτσι τα πράγματα που με αυτή τη φάση του 65ου λεπτού την πλήρωσε. Ναι. Τώρα το ότι ήρθε αυτό το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα σε μια κακή μέρα, εντάξει, πέρα από αυτό, πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει και την ψυχολογία και της ομάδας και τη διαχείριση του Ερέρα, ίσως και του κόσμου, ακόμη να κοπάσει λίγο αυτός ο ενθουσιασμός και αν αυτό θα είναι για καλό, ίσως και για κακό μάλλον, ή αν θα είναι ίσως και για καλό, για να προσγειώσει ίσως όλο το κυτρινό στρατόπεδο. Κάποια στιγμή νομοτελειακά η γκέλα θα ερχόταν. Ναι, σίγουρα. Είτε ισοπαλία. Είτε μήτα. Ο Άρης δεν μπορούσε να βγάλει αίτητο στο πρωτάθλημα. Προφανώς. Εντάξει. Και είχαμε πει και επιβεβαιώθηκε και σήμερα ότι ο Άρης αν δεχτεί γκολ ή αν χάσει θα το κάνει δύσκολα. Και σήμερα ο Άρης δύσκολα έχασε από τον Παζιάννα. Η λεπτομέρεια πλέον είναι ότι ο Άρης για πρώτη φορά σε φιλικά και επίσημα
και βρέθηκε πίσω στο σκορ και γνώρισε την πρώτη του ήττα και, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ολόκληρος ο οργανισμός. Και το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο διότι ακολουθεί το ντέρμπι αυτό με τον ΠΑΟΚ, έτσι που μπορεί να μην σημαίνει πολλά ως αγωνιστικά, ναι, γιατί δεν θα κρίνει την πρόκριση, αλλά είναι το γόητρο, είναι, καταλαβαίνεις νομίζω και εσύ καλά πόσο σημασία έχουν αυτά τα παιχνίδια και για την ψυχολογία κυρίως των ομάδων. Κοίτα, ο Ερέρα και οι παίκτες γενικότερα βλέπουν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν το βλέπουν στην διάσταση που μπορεί να το βλέπει περισσότερος κόσμος. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και από πλευράς ΠΑΟΚ, διότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο στην ουσία, δική μου γνώμη, είναι ότι θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Ουσιαστικά, ναι. Με τον Εργοτέλη και, και την ΑΕΠ, τέλος πάντων, να είναι οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου. Δηλαδή και να χάσει ο Άρης ή να χάσει ο ΠΑΟΚ, παίρνουν τα άλλα δύο παιχνίδια και περνάνε. Σίγουρα υπάρχει το γόητρο. Σίγουρα όμως είναι και ένα παιχνίδι όπου νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες, γιατί και ο Ερέρα και ο Λουτσέσκου θα προχωρήσουν σε αλλαγές. Όχι μαζικές, γιατί οι μαζικές αλλαγές χαλούν και την όποια ομοιογένεια και συνοχή της ομάδας, αλλά θα προχωρήσουν σίγουρα σε αλλαγές, θα δώσουν χρόνο ρίχνοντας αμφότεροι το βάρος στο πρωτάθλημα. Γιατί το ακολουθούν και σημαντικά παιχνίδια και για τους δύο. Έτσι, και τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι. Υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος κέρδισε κιόλας σήμερα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν σου λέω ότι είναι αδιάφορος ο Ερέρα ή η ομάδα, αλλά το βλέπουν κάπως διαφορετικά. Ίσως και αυτή η έλλειψη άγχους να βγάλει κάτι καλύτερο για την ομάδα. Ίσως μέσα από αυτές τις αλλαγές που θα κάνει ο Ερέρα να διαπιστώσει ότι πρέπει να αλλάξει και κάτι στην ομάδα για να την βελτιώσει. Ναι. Η ουσία όμως είναι ότι για τον Άρη αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, με το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, προέχει το πρωτάθλημα. Και προέχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έτσι. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από τα Γιάννενα. Φαντάζομαι από ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι άλλο, έτσι. Όχι, έχουν αναχωρήσει και αποστολές. Έχουν φύγει όλοι από το γήπεδο. Εμείς έχουμε μείνει εδώ. Σε λίγο και εμείς σιγά-σιγά θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Ωραία. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι στη δουλειά σου και καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Νίκο. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο στο σχόλιο του για την ήττα του Άρη, για το αποτέλεσμα στους Ζωσιμάδες κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Να ξανακαλέσουμε Βασίλη τον Χρύσανθο, ο οποίος λογικά θα έχει φύγει από τα τούνελ τώρα, θα είναι σε θέση να έχουμε καλύτερη επικοινωνία χωρίς προβλήματα με το σήμα, για να συνεχίσει τον δικό του σχολιασμό για το πώς είδε το παιχνίδι, το τι περιμένει και αυτός από εδώ και πέρα, στα μάτς που ακολουθούν, στον ντέρμπι με το ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα των ομίλων του κυπέλου και για το πολύ πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί για το πρωτάθλημα. Για τον Άρη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στο Κλεάνθης Βικελίδης την επόμενη Κυριακή. Ακολουθεί συνέχεια έξοδο στη Νέα Σμύρνη. Γενικότερα αρχίζει ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα για τον Άρη. Έχουμε ξανά τον Χρυσάνθο Ζαλτίδη. Ξανά καλησπέρα, Χρυσάνθε. Νομίζω έχω μπαίνω στο τελευταίο τούνελ, αλλά νομίζω είναι μικρό αυτό. Ωραία. Είχες μείνει στο ότι στα τελευταία λεπτά ο Άρης πάτησε την μπάλα κάτω ουσιαστικά και δεν πήγε πάλι με ανορθόδοξα να απειλήσει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Άρη που θα βλέπουμε φέτος. Δηλαδή ακόμα και με πίσω στο σκορ να είναι η ομάδα, δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό από το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κοίταξε, εν ολίγης ο Πεντράκης δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή της τακτικής του, που είχε ως κύριο στόχο να μπλοκάρει τον Άρη, όχι να λειτουργήσει. Δεν ξέρω ακριβώς αν έχεις αντιπτική μπροστά σου, πρέπει να έχει πει στο site της Super League. Ναι. Είναι πολλά τα λάθη του Άρη που βλέπουμε, ναι, από τη στατιστική. Θα σου πω για τις τελικές αμέσως. Ένα λεπτάκι δώσε μου. Νομίζω ότι είναι τον ψήφιο σίγουρα είναι ο αριθμός. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ελάχιστο στο δεύτερο μήνο. Το χάσαμε μάλλον πάλι το Χρύσανθο, θα πρέπει να μπει και στο τελευταίο τούνελ τώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Χρυσάνθε. Τελικές ήταν 10 υπέρ του 10 για τον Άρη και 7 για τον... Α, όχι, έπεσε η γραμμή. Είναι το τελευταίο τούνελ. Θα τον ξανακαλέσουμε, Βασίλη. Νομίζω αυτή τη φορά θα είναι και η τρίτη και φαρμακερή, η καλή όμως. Εφόσον δεν θα έχει άλλο τούνελ στον δρόμο της επιστροφής, βρίσκεται, επαναλαμβάνω, ο Χρυσάνθος Τσαλτίδης από τα Γιάννενα για τη Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία εδώ, εκεί που υπάρχουν τα γνωστά αρκετά τούνελ. Και μιας και αναφέρθηκε και η στατιστική, έχει μεγάλο ενδιαφέρον όντως αυτό που πήγαμε να πούμε. 10 τελικές προσπάθειες είχε ο Άρης στο παιχνίδι, 7 ο ΠΑΣ Γιάννενα, 2 τα σουτ εντός μεγάλης περιοχής για κάθε ομάδα, 7 σουτ εκτός μεγάλης περιοχής είχε ο Άρης και 4 ο ΠΑΣ Γιάννενα. Αλλά τα λάθη ήταν νομίζω ένας σημαντικός παράγοντας, μια σημαντική παράμετρο στο παιχνίδι που επηρέασε και το αποτέλεσμα. Διότι ουσιαστικά από ένα λάθος ξεκίνησε και η φάση του αυτογκολ
Πέτυχε ο Δελιζήσης από το λάθος που έκανε ο Ματέο Γκαρσία εκεί στη μεσαία γραμμή. Και με τον Τζικάρσκι εκεί ο Πας μπήκε στην περιοχή από αριστερά. 53 λάθηκε συνολικά ο Άρης και 27 ο Πας Γιαννά ήταν το σημείο στο οποίο υστέρησαν οι κυτρινόμαυροι και είχε μια έτσι, υπεροχή η ομάδα των Ιωαννίνων. Επίσης, οι Γιαννιώτες είχαν 51 κλεψίματα. Τα λέγαμε και με τον Νίκο Παδόπουλο αυτά πριν, τα επισήμανε και ο ίδιος. Ενώ ο Άρης είχε μόλις 23 κλεψίματα. Ήταν και η εικόνα του αγώνα. Νομίζω αυτά τα δύο σημεία της στατιστικής, τα λάθη και τα κλεψίματα, όπως μας είπε και ο Νίκος, αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα του ματς. Διότι ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του, ναι, μεν είχε την κατοχή, την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έκανε αρκετά λάθη στις μεταβάσεις του, τις τελικές και δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις λόγω αυτού. Ενώ στον αντίποδα, ο Πας Γιάννη να περίμενε με αυτό το κλειστό 3-5-2 με γεμάτη μεσαία γραμμή και έκλεβε αρκετές φορές την μπάλα, φεύγοντας γρήγορα σε αντεπιθέσεις, ώστε να γίνει απειλητικός, χωρίς βέβαια και αυτός να δημιουργεί ευκαιρίες. Αλλά έγινε εκείνη η φάση στο 65, μπήκε αυτό το γκολ, πήρε το προβάδισμα και από εκεί και πέρα ήταν πιο εύκολο να το κρατήσει έτσι όπως πήγαινε το μάτς, έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι και να πάρει αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή Super League. Θα έχουμε σε λίγο το Χρήστο, θα πάμε πρώτα σε ένα break και θα ακούσουμε αμέσως μετά την τοποθέτηση του Χρήστο Τζαλτίδη για το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στο break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και στην εκπομπή Post Game. Εδώ μας επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 12 στο Post Game με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με τον Χρήστο Τζαλτίδη, ο οποίος διακόπηκε λόγω των τούνελ. Βρίσκεται καθοδόν στην επιστροφή για Θεσσαλονίκη. Καλησπέριζω και ξανά για τρίτη φορά, Χρήστο. Να είναι το σχόλιο που ξεκίνησε τα Γιάννα και τελείωσε το Αθήνα. Ακριβώς, ακριβώς. Α, το μεταξύ πάλι δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω εσύ αν μας ακούς. Όχι, δεν σε ακούμε καθόλου τώρα, όχι απλά δεν σε ακούμε καλά. Είναι αυτή η Εγνατία εδώ, εκεί με το σήμα. Είναι πολύ κακό. Όχι, δεν τον ακούμε τον Χρήστο Τζαλτίδη τώρα. Να δούμε, Βασίλη, τι μπορούμε να κάνουμε. Για να ολοκληρώσει ο άνθρωπος επιτέλους το σχόλιο του, την τοποθέτηση του για το παιχνίδι, για το πώς είδε το ματς. Και πάνω που λέγαμε για τη στατιστική πριν πάμε στο break. Τον έχουμε πάλι. Χρήσανθε, τώρα μας ακούς? Ναι. Ωραία, τώρα σε ακούμε και εμείς. Λοιπόν, σας ελπίζουμε να μην σε χάσουμε πάλι. Να τα πω γρήγορα. Λοιπόν. Ναι. Για τη στατιστική με έχεις ρωτήσει, είναι 53 τα λάθη του Άρη, 27 του ΠΑΣ, 51 τα κλεψίματα όμως του ΠΑΣ και 23 του Άρη. Για τις τελικές σου με ρώτησες, είχε 10 τελικές ο Άρης και 7 ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Και επίσης είδα τα γεμίσματα, 1 στα 10 ο ΠΑΣ. Ναι. Όταν κάνεις μόνο 10 γεμίσματα μέσα στην έδρα σου, αντιλαμβάνεσαι τι παιχνίδι έπαιξες. Και ο Άρης είχε 23. Το 1 αυτό, ο Άρης είχε 23, και το 1 αυτό γεμίσμα έχει δώσει τη νίκη. Ακριβώς. Παρόλο που απομακρύνει ο αμυντικός του Άρη, πάει στον Λέω Ιβάλα και γίνεται αυτή η κόλλα. Και τα έλεγαμε για τα λάθη και τα κλεψίματα και το γκολ, η φάση του αυτογκολ ξεκινάει από λάθος του Ματέο Γκαρσία που κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΣ και έτσι ουσιαστικά η εικόνα του αγώνα φαίνεται από αυτό το στοιχείο της στατιστικής. Έτσι ακριβώς. Τα πολλά λάθη λοιπόν τελικά στήχησαν στον Άρη, γιατί αν δεν έκανε τόσα πολλά λάθη, αν είναι και άλλο θα έλεγε ότι δεν το δηλαδή δεν θα μπορούσε. Ήταν κλεισμένος ο Άρης, ok. Από την άλλη, στο δοκάρι, την μπάλα στο δοκάρι, δεν μπαίνει 10 εκατοστά πιο κάτω. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Όταν η μπάλα πάει στα δίχτυα, μπαίνει κάποιος τους βαθμούς. Αυτό συνέβη με τον ΠΑΣ. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει παρακάτω. Έχει ένα ντέρμπι την Τετάρτη, το οποίο είναι για το κύπελο. Και από εκεί έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την άλλη Κυριακή στο Βικελίδης. Νομίζω έτσι εγκατακλείδει ότι όντως λάθη και ατυχία στέρισαν από τον Άρη και τον βαθμό, όχι μόνο την νίκη. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος του Άρη ότι η ομάδα αυτή προσπαθεί ακόμα να βρει τα χρήματα. Είναι μια ομάδα που ακόμα δεν λειτουργεί στο 100%. Είναι μια ομάδα με πολλούς παίκτες οι οποίοι πριν 10-15 μέρες μπήκαν οι τελευταίοι στο σύνολο, αρχίζουν σταδιακά να μπαίνουν στην ομάδα. Ο Στόπερ ο Μαύραη ακόμα δεν έχει μπει καν στην ομάδα. Σιώπης πήρε το δεύτερο παιχνίδι, ένα τέταρτο συμμετοχής. Ο Μαρτίνης πήρε το πρώτο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Άρης ακόμα χρειάζεται ένα διάστημα ενός μήνα περίπου
για να μπορούμε να πούμε ότι αποδίδει έτσι όπως θέλει και ο Πάκο Ερέρα, αλλά και γενικότερα οι φίλοι του. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να συνεχίσει. Η ήττα είναι γεγονός, η μέτρια ως κακή εμφάνιση είναι γεγονός. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης χρόνου νομίζω ότι την έχουν όλοι και οι παίκτες και ο Πάκο Ερέρα. Η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για μένα. Έχει ικανότητες, επίσης αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν θα πήγαινε ο Άρης να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν κάτι θα θέσει προσδοκή σε οτιδήποτε άλλο από το 3-3. Ξέρω νομίζω ότι πατάει τι δυνατότητες έχει φέτος. Ο στόχος είναι η Ευρώπη, ο στόχος είναι το κύπελο χωρίς για να διεκδικήσει μέσω κυπέλου τη διάκριση μπορείς ο καθένας πολύ πιο να το πράξει. Πλέον έχουμε ένα παιχνίδι κυρίως ευρωβόητο, τεχνικό. Αν θέλεις τα αδειόφωνα και τις οπάδες, έχει ο Άρης προσπάθει την Τετάρτη και πλέον έχει τα προσοχή. Ωραία. Χρήσατε, πιστεύεις αυτό το timing που ήρθε αυτή η πρώτη ήττα με αυτή την εμφάνιση είναι καλό ή κακό? Ίσως καλό γιατί μπορεί να προσγειώσει μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, ίσως κακό γιατί ήρθε πριν από αυτό το ντέρμπι Γοήτρου και επηρεάσει λίγο την ψυχολογία και του κόσμου. Πώς το βλέπεις? Εγώ θέλω να ρωτήσω, μια ήττα δεν έχετε κάνει καλό. Ας κάνει μια κακή εμφάνιση στο κλίπερο. Γιατί η ομάδα βλέπει τα αρνητικά, βλέπει τα μειονεκτήματα. Και ενώ δεν έχει χάσει βαθμούς, προσπαθεί να τα διορθώσει. Αν βλέπει τα αρνητικά και στέκεται στη νίκη, τότε είναι εγκληματίας ο προπονητής. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ωραία, Χρήσατε, πάλι σε χάνουμε. Να σε αποχαιρετήσουμε αν είναι. Να σου ευχηθούμε και καλή επιστροφή στον δρόμο. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Όχι, το χάσαμε πάλι. Ωραία, να ευχηθούμε και καλή επιστροφή στον Χρύσανθο. Ήταν λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας λόγω ότι βρίσκεται καθοδόν στην Εγνατία εδώ στην επιστροφή από τα Γιάννενα, όπου ιτήθηκε ο Άρης με 1-0. Και νομίζω κάπως έτσι σιγά σιγά να βάλουμε και τον επίλογο σε αυτό το παιχνίδι. Κλείνοντας, έχει ενδιαφέρον και το ότι στο τελευταίο 20 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις αγωνίστηκε και ο Στέφανος Αθανασιάδης. Ο Κλάους μπήκε, αποθεώθηκε και από τον κόσμο του ΠΑΣ στους Ζωσιμάδες. Και γενικότερα ακούγονται πολλά θετικά σχόλια τελευταία. Για αυτόν εκεί μπήκε στο 75. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο μάτς, είναι η αλήθεια. Δεν φάνηκε αρκετά. Με τον Μπας να μείνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο, κυρίως να προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-0. Θα τον δούμε συνέχεια το πώς έχει επιστρέψει ο Έλληνας επιθετικός στο πρωτάθλημα της Super League. Βάζοντας λοιπόν τον επίλογο στο παιχνίδι του Άρη με τον Μπας Γιάννα, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τα τελευταία νέα από πριν από το ντέρμπι, το μεγάλο, το αυριανό ντέρμπι των δικεφάλων στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ, να δούμε τις αποστολές των δύο ομάδων. Ο Λουτσέσκου έβγαλε αποστολή μετά την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, χωρίς τον Άμρου Άρντα. Αυτή είναι η είδηση ουσιαστικά που προκύπτει από την αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι. Ο Αιγύπτιος ήταν αυτός που αυτή τη φορά έμεινε εκτός. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 παίκτες στο ρόστερ του που είναι μη κοινοτικοί. Ένας από αυτούς σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό του Super League, θα πρέπει να μένει εκτός αποστολής. Στο προηγούμενο μάτς είχε μείνει ο Χατσερίδης, στο πιο προηγούμενο είχε μείνει ο Ζαμπά. Σήμερα άφησε εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι τον Άμρου Άρντα, τον Αιγύπτη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν βρίσκεται στην αποστολή. Σε πολλούς προκάλεσε έκπληξη στο συγκεκριμένη απόφαση και αρνητική έκπληξη, διότι ο Αιγύπτιος έχει δείξει τελευταία ότι είναι ένας παίκτης που μπροστά έχει το κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Μπορεί να δώσει είτε ερχόμενος από τον πάγκο είτε αγωνιζόμενος ως βασικός μια άλλη φρεσκάδα στον επιθετικό τομέα στον δικέφαλο του Βορρά. Μια ταχύτητα με την ατομική του ενέργεια, το ένας με έναν. Δεν τον πήρε στη 18 ο Λουτσέσκου. Προφανώς ξέρει καλύτερα ο ίδιος τους λόγους. Ίσως θέλει να εστιάσει περισσότερο στο τακτικό κομμάτι στο αυριανό παιχνίδι και θέλει να το προσεγγίσει λίγο διαφορετικά. Δεν πήρε ακόμη και τον Τσούμπα Ακπομ, τον οποίο είχε αφήσει εκτός αποστολής και στο μάτς με την Τζέλσι πριν από 2 ημέρες. Και πάλι τον άφησε εκτός 18 στον Άγγλο Σέντερφορ. Δεν ξέρω αν τρέχει κάτι, αν δεν τον πιστεύει. Πήρε τον Καρέλη πάντως στην αποστολή. Ο Καρέλης που ίσως διεκδικεί και θέση βασικού αύριο αντί του Πριγιόβιτς, δεν ξέρω. Εντάξει, λίγες πιθανότητες. Προφανώς θα επιλεγεί ο Σέρβος Σέντερφορ στο αρχικό σχήμα, αλλά ίσως το ότι προέρχεται από τραυματισμό, το ότι έχει μια θράση και μείνει εκτός, ίσως αυτό δίνει κάποιες πιθανότητες και στον Νίκο Καρέλη για να πάρει εκείνος θέση στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα να δούμε αναλυτικά λίγο την αποστολή την οποία έχει επιλέξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τους 18 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτήν. Πασχαλάκης και Ρέιν, οι δύο τερματοφυλακές. Ο Πασχαλάκης εκτός απρόπτου δεν θα χάσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Μάτος, Βιερίνια, Χατσερίδης, Κρέσπο, Βαρέλα, Κάνια, Σάχοφ, Βέρμπλου, Μαουρίσιο,
Λιμιό, Ζαμπά, Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Πρίγιοβιτ και Καρελή είναι οι υπόλοιποι τη αποστολή. Και να δούμε και την πιθανή εντεκάδα με την οποία φαίνεται ότι θα παραταχθεί ο δικέφαλο του Βορρά στο αυριανό παιχνίδι. Ο Πασχαλάκη, λοιπόν, όπω είπα και πριν, δεν θα χάσει όπω φαίνεται τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Δεν θα υπάρχει κάποια έκπληξη δηλαδή εκεί. Η αμυντική διάταξη και αυτή είναι λίγο πολύ γνωστή, με Μάτος δεξιά, Βιερίνια αριστερά, Βαρέλα και Κρέσπο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή τώρα Μαουρίσιο, και αυτός δεν θα χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα, και δίπλα του όπως φαίνεται θα προτιμηθεί ο Βέρμπλουμ. Σουηδός ξεκίνησε βασικός και στο περασμένο μας με την Τζέλσι, και από ό,τι φαίνεται και στο αυριανό ντέρμπι ο Λουτσέσκου θα τον προτιμήσει στο αρχικό σχήμα αντί Κάνιας και Σάχοφ στη μεσαία γραμμή. Πάντως, αν δεν προτιμηθεί ο Βέρμπλουμ, ο Κάνιας έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παίξει δίπλα στο Μαουρίσιο, με το Σουηδό όμως να είναι το μεγάλο φαβορί για αυτή τη θέση. Από εκεί πέρα, στη θέση 10, στη θέση του επιτελικού μέσου και ίσως και του κρυφού φόρου, αν θέλετε καλύτερα, και έτσι όπως τον έχει καθιερώσει ο Ρας Βαλμουτσέσκου, θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, θα επιστρέψει σε αυτή τη θέση. Ο ματς με την Τζέλσι τον είδαμε να αγωνίζεται σε έναν πρωτόγνωρο, έναν όχι τόσο γνώριμο ρόλο για αυτόν, ως εχμήτη τώρα στην κορυφή της επίθεσης. Ουσιαστικά δεν είναι σεντερφόρο ο Πέλκας, έπαιξε ένα 4-6-0 ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το ματς. Δεν του βγήκε, δεν είχε καλή απόδοση ούτε ο Πέλκας. Θα επιστρέψει στη φυσική του θέση ως δεκάρι. Στα φτερά, στις άκρες θα είναι δεξιά ο Λέο Ζαμπά και αριστερά ο Ελκαντουρί κατά πάσα πιθανότητα. Είναι αυτοί οι δύο που έχουν προβάδισμα, και όχι ο Λιμιός και ο Μπίσεσβαρ, οι οποίοι μάλλον θα είναι στον πάγκο. Και στην κορυφή, όπως είπαμε, ο Πρίγιοβιτς έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά και ο Καρέλης διεκδικεί με λιγότερες από τις πιθανότητες τη θέση του βασικού σεντερφόρ στο αυριανό ντέρμπι. Και να δούμε και την αποστολή της ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ χωρίς τον Άλεφ. Ο Βραζιλιάνος ταλαιπωρείται από μια κάκωση, συγγνώμη, και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ. Επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή ο Χρήστος Αλμπάνης και ο Λούκας Μπογιέ. Συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα και σήμερα, δεν προπονήθηκαν. Η αποστολή που επέλεξε ο Μαρίνος Ζουνίδης, λοιπόν, αποτελείται από τους εξής 18 παίκτες. Είναι ο Μπάρκας, ο Τσιντότας, οι διτροματοφύλακες, Μπακάκης, Γκάλο, Λόπες, Χούλτ, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος, Τσόσιτς, Τσιγκρίνσκι, Αϊντάρεβιτ, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Γιαννιώτας, Μπακασέτας, Κλωναρίδης, Πόνσε, Λιβάγια και Γιακουμάκης. Από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα απαρτίζεται η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από σήμερα. Νωρίς το βράδυ κατέφτασε. Είχε μάλιστα και υποδοχή στο αεροδρόμιο από φίλους της ομάδας εκεί. Είχε και αποθέωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας πριν την αναχώρηση. Θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δώσουν ίσως μια ψυχολογική τόνωση ο παδί της ΑΕΚ στην ομάδα τους που έρχεται να παίξει η Ντούμπα αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το οποίο είναι σημαντικό και για λόγους γοήτρου, κυρίως μετά τα όσα έγιναν στην περσινή σεζόν. Είναι σημαντικό και βαθμολογικά σαφώς, με την ΑΕΚ να ξεκινήσει με 3 στα 3 στους 9 βαθμούς και τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει επίσης με 3 στα 3 λόγω της ποινής από πέρσι να είναι 2 βαθμούς κάτω στους 7 βαθμούς. Επομένως, η ΑΕΚ, αν θέλετε, ίσως τη βολεύουν και δύο αποτελέσματα στο αυριανό μάτσο. Όχι μόνο διότι είναι φιλοξενούμενοι στο ντέρμπι, διότι με το χ, με την ισοπαλία, θα κρατήσει από κάτω τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, και είναι σημαντικό αυτό. Ενώ βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ σαφώς παίζει μόνο για την νίκη μέσα στην έδρα του, στην κατάμεστη Τούμπα, για να πάρει την νίκη και για λόγους γοήτρου σαφώς μετά τα όσα έγιναν πέρσι. Αν μη τι άλλο, το μάτσο αύριο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές. Αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για το match, δεν έχει γίνει sold out. Βγήκαν το πρωί της Παρασκευής τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου του ΠΑΟΚ μέσω διαδικτύου, όπως θα γίνεται από εδώ και πέρα κυρίως στα ντέρμπι. Αποκλειστικά μέσω ίντερνετ η πώλησή τους. Τα εισιτήρια δεν τελείωσαν, δεν έγινε sold out, και ανακοίνωσε η ΠΑΟΚ σήμερα ότι όσα εισιτήρια έχουν απομείνει, τα λίγα αυτά είναι απομείνοντα εισιτήρια, θα διατεθούν αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί και μέχρι να εξαντληθούν από τα εκδοτήρια του γηπέδου της Τούμπας, και παράλληλα συνεχίζεται η πώληση και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου. Νομίζω είτε γίνει το sold out είτε δεν γίνει, λίγα θα είναι τα εισιτήρια που θα έχουν απομείνει. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη αύριο, όπως ήταν και με την Τζέλσι, και όπως σαφώς θα είναι και σε κάθε ντέρμπι, νομίζω, φέτος, με τόσα διαρκείας, ειδικά που έχουν πάρει φίλοι του ΠΑΟΚ, πάνω από 20.000. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι αντάξια ενός τόσο μεγάλου παιχνιδιού. Θα τοποθετηθεί και δείχτη πίσω από τον πάγκο της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μετά από όσα έγιναν πέρσι και έτσι όπως την πάτησαν, δεν θέλουν να δουν ανάλογα περιστατικά και φέτος. Προβλέπουν, λοιπόν, θα υπάρχει δείχτη εκεί στην κερκίδα των επιστήμονων, στη θύρα 3 για την ακρίβεια, μπροστά, που βρίσκεται μπροστά ο πάγκος των φιλοξενούμενων, εκεί όπου θα καθίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και φυσικά ελπίδα όλων είναι να γίνει αύριο, δεν θα πω το κλασικό, να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ένα καλό ντερμπί, να τουλάχιστον να ασχοληθούμε μόνο με ποδόσφαιρο,
να μην δούμε ό,τι είδαμε πέρσι, όπου ουσιαστικά το μάτς δεν κρίθηκε στο γήπεδο. Μιας και λέγαμε για εισιτήρια και κόσμο, η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα με την οποία ενημέρωσε ότι από Δευτέρα πρωί, στις 9 για την ακριβία, ώρα 9 το πρωί της Δευτέρας, θα διατεθούν και τα εισιτήρια του ντέρμπι για το κύπελο κόντρα στον Άρη, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα 26 του μηνός στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Εδώ τα εισιτήρια θα διατίθενται εξ αρχής και από τα εκδοτήρια του γήπεδου της Τούμπας, με ωράριο 9 με 5 και τη μέρα του αγώνα φυσικά μέχρι την έναρξη του αγώνα, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί, και από την επίσημη σελίδα σαφώς μέσω ίντερνετ του συλλόγου. Εδώ ξεκινούν τιμές από τα 10 ευρώ στη θύρα 4, 15 βλέπω στις θύρες 7, 8, 20 στις θύρες 5, 6, 30 στις θύρες 2, 3 και 40 ευρώ στη θύρα 1, ενώ στα VIP είναι 100 ευρώ οι τιμές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και αφήνοντας σιγά σιγά και τα ποδοσφαιρικά, αυτά τα τελευταία νέα πριν το αυριανό πολύ μεγάλο ντέρμπι, φυσικά ο Λίμπερο θα είναι από νωρίς στην Τούμπα, με όλο το ρεπορτάζ, όλο το pre-game από νωρίς, με την αύξηση των αποστολών, ό,τι συμβαίνει πριν από το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από το σπουδαίο παιχνίδι, την περιγραφή του αγώνα από το Σταύρο Κόλτακα και όλο το ρεπορτάζ μετά. Όλο το post-game της αναμέτρησης εδώ, στο post-game μαζί θα είμαστε, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθήσουν οι δηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου των πρωταγωνιστών και επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε να μιλάμε καθαρά και μόνο για ποδόσφαιρο και να έχουμε να σχολιάζουμε μόνο ό,τι συνέβη μέσα στο γήπεδο και εκεί να κριθεί το πολύ μεγάλο αυτό μάτς. Να συνεχίσουμε με μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα είχαμε και εκεί πραγματάκια. Είχαμε φιλική ήττα του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη από την Μπαχτσεσεχήρ σε φιλικό παιχνίδι με 89-79 τελικό αποτέλεσμα ετήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο δεν είναι το αποτέλεσμα που προβληματίζει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όσο οι δύο τραυματισμοί του Γκος και του Σχίζα, με τον Αμερικανό κυρίως να... την κατάσταση του Αμερικανού μάλλον να εμπνέει ανησυχία προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, προβληματίζονται αρκετά. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις να δουν τι ακριβώς έχει, αν είναι όντως κάτι σοβαρό, αν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται εύκολα. Με το Σχίζα, για το Σχίζα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία. Πάντως ήταν το δυσάρεστο έτσι αυτό για το σημερινό, από το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Χάτσερ ξεχώρισε στο μάτς με 15 πόντους. Ο Ζάρας είχε 9. Ο Γκος επίσης είχε 9 μέχρι να τραυματιστεί. Ο Μαργαρίτης είχε 8. Ο Κόνιαρης 9. 4 ο Τζαμάλ Τζόουνς. 8 ο Μορέιρα. 4 ο Χρυσικόπουλος. Και 5 πόντους είχε ο Σχίζας επίσης και αυτός μέχρι να αποχωρήσει τραυματίας από αυτό το φιλικό παιχνίδι που έγινε σήμερα το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Επαναλαμβάνω, Μπαχτσεσεχήρ ΠΑΟΚ 89-79. Μπάσκετ όμως είχε σήμερα και για τον Άρη και μάλιστα επίσημο παιχνίδι. Βέβαια πιο πολύ με φιλικό προπονητικού χαρακτήρα μοιάζει έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Άρης που είχε νικήσει με 90-64 στο πρώτο μάτς τη Γεωργία την Δυναμό Τυφλίδας, είχε ουσιαστικά σφραγίσει την πρόκριση από εκεί. Σήμερα η ρεβάνση ήταν τυπική διαδικασία στο Νιγκάλης Χολ. Διέσυρε, συνέντρεψε και πάλι την ομάδα της Γεωργίας με 92-54 αυτή τη φορά. Πήρε άνετα και εύκολα την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ίζνη ο Άρης, τη ρωσική ομάδα. 25 και 28 του μηνός αυτά τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Άρης σήμερα είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Χάρης είχε 14 και από 13 είχαν ο Λάγκη Τζόνς, ο Μποχωρίδης και ο Γκάρι Μπέλ. Πολύ άνετα, από νωρίς ο Άρης καθάρισε το μάτς, πήρε αυτή τη νίκη. Υπό το βλέμμα μάλιστα και του Μάριο Μπόνι, τον τρελό Ιταλό όπως χαρακτηρίζουν, να βρίσκεται στο Αλεξάνδριο και να παρακολουθεί το παιχνίδι. Και πλέον ο Άρης στρέφει την προσοχή του, η ομάδα μπάσκετ του Άρη, του Βαγγέλη Αγγέλου, που δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο δρόμος θα είναι μοναχικός και ανηφορικός για την ομάδα του. Στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι, το πρώτο με την Νίσνη. Αύριο θα προπονηθούν νωρίς το μεσημέρι στον Ιγκάλης Χόνη και την Ομαύρη. Το απόγευμα στις 5 θα ταξιδέψουν αεροπορικώς για την Αθήνα και Δευτέρα νωρίς το μεσημέρι θα αναχωρήσουν για το Νίσνη Νόβγκοροντ, εκεί όπου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα με ενδιάμεσο σταθμό τη Μόσχα θα είναι το ταξίδι. Ταλαιπωρεί αρκετή σε αυτά τα μάτς που γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα για τα προκριματικά του Basketball Champions League, με τον Άρη να έχει στόχο φυσικά να προκριθεί, να συνεχίσει και να φτάσει μέχρι την φάση των ομίλων για τρίτη-τέρη χρονιά. Ακούσατε και τη μετάδοση του αγώνα εδώ από το Σταμάτη Μουρελή νωρίτερα στο Λίμπερο. Αυτά λοιπόν και για το μπάσκετ. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα τελευταίο break και θα επιστρέψουμε και με ανοιχτές γραμμές αμέσως μετά το διάλειμμα. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 για τα δικά σας τελευταία σχόλια για την σημερινή ήττα του Άρη στα Γιάννενα, για το αυριανό ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και φυσικά οτιδήποτε άλλο θέλετε να πούμε εδώ παρέα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής post-game. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4.
Θα πάμε παρέα για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου μέχρι και τη μία με ανοιχτές γραμμές για να περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια είτε για την Τατουάρη είτε για το αυριανό ντέρμπι. Πάω ΚΑΕΚ Τούμπα. 2-3-10-2-87-8-8-8. Μπορείτε να καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Και ενώ ξέχασα νωρίτερα, μιας και αναφερθήκαμε στην ήττα του ΠΑΟΚ, τη φιλική στο μπάσκετ και τη νίκη του Άρη στα προκριματικά του μπάσκετ του Champions League, ξέχασα να αναφέρω την ήττα αποκλεισμό του Ηρακλή στο κύπελο. Για το κύπελο Ελλάδα στο μπάσκετ από το Διαγόρα, δριοπηδέων έχασε το Εγάλεο Ηρακλή με 96-86 και αποκλείστηκε πρόωρα. Ήταν σοκ και αποκλεισμό για την ομάδα του Χατζηγυριακίδη. Στο μπάσκετ του Ηρακλή, αποτέλεσμα σημερινό και αυτό. Θα δούμε σιγά σιγά όμως στο φινάλε, να ρίξουμε μια ματιά στο τι συνέβη σήμερα και στα σημαντικότερα μάτς στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και όπου νωρίτερα είχαμε νίκη της Ρεάλ δύσκολα με 1-0 επί της Εσπανιόλ χωρίς καλή απόδοση, ενώ στα άλλα μάτς πριμέρα διβιζιών που έγιναν νωρίτερα σήμερα, Χετάφε Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, διπλό για τον Ατλέτικο. Θέλτα Βαγιαδολί 3-3. Έιμπαρ Λεγανές 1-0. Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-5. Ενώ χθες είχε ανοίξει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής με το Ουέσκα Σοσιεδάδ 0-1. Αύριο είναι τα μάτς Λεβάντε Σεβίλη, Βιγιαρεάλ Βαλένθια, Μπέτις Μπιλμπάο και Μπαρτσελώνα Τζιρόνα το βράδυ. Στην Πρέμιερ Λιγκ η Λίβερπουλ συνεχίζει απτόητη, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο ξεκίνημα μετά και την νίκη στο Champions League επί της Παρίς μέσα εβδομάδα. Συνέχισε αυτή την εντυπωσιακή πορεία της, έκανε το 6-6 κερδίζοντας άνετα με 3-0 τη Southampton στο Anfield από το πρώτο ημίχρονο με γκολ, αυτό γκολ του Χούντο 1-0, στο 21 μάτι το 2-0 και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Σαλάχ το 3-0 από κοντά μετά από φοβερή εκτέλεση φάουλ του Σακίρη που σταμάτησε στο δοκάρι. Στα άλλα μάτια η Manchester City μετά την ήττα της μεσοβδόμαδα από τη Λιόν στο Etihad ξέσπασε σήμερα στην Cardiff κερδίζοντας με 5-0 εκτός έδρας. Fulham Watford 1-1, Crystal Palace Newcastle 0-0, Leicester Huddersfield 3-1 και Manchester United Wolves 1-1 στο Old Trafford, εκεί όπου επέστρεψε ο Sir Alex Ferguson γνωρίζοντας την αποθέωση δηλαδή την περιπέτεια της υγείας την οποία πέρασε. Burnley Bournemouth 4-0 και Brighton Tottenham 1-2. Τα σημερινά αποτελέσματα, αύριο στις 3.30 West Ham Chelsea, μετά την νίκη Dubai Chelsea θέλει και αυτή να κάνει το 6-6 στην Premier League και να πιάσει ξανά τη Liverpool στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και στις 6 Arsenal Everton. Αυτό είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αν τι άλλο, την Premier League. Consult your inner voice. Release ambitions. Στη Γερμανία, στο σπουδαιότερο μάτι της ημέρας, η Bayern Μονάχου πέρασε νικηφόρα από το Gelsenkirchen από την έδρα της Schalke με 2-0 με γκολ των Χάμες Ροντρίγκες και του Λεβαντόφσκι με πέναλτι στο 64. Στα άλλα μάτια είναι Ρεβέργια Νόβερο 2-0, Wolfsburg Freiburg 1-3, Augsburg Werder Bremen 2-3, Hertha Βερολίνου Gladbach 4-2 και Hoffenheim Dortmund 1-1 στο 84. Ο Pulisic έσωσε το βαθμό για την Dortmund, ενώ χθες είχε ανοίξει η τέταρτη αγωνιστική με το Stuttgart, Fortuna Düsseldorf 0-0, Λευκή Σοπαλία, και αύριο είναι τα μάτς Leverkusen Mainz και Eintracht Frankfurt της Λειψία για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική της γερμανικής Bundesliga. Στην Ιταλία τώρα, για να κλείσουμε με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πέμπτη αγωνιστική. Χθες βράδυ άνοιξε η αυλαία Παρασκευή με το Sassuolo Empoli 3-1. Σήμερα είχαμε Πάρμα Καλιάρη 2-0, Φιωρεντίνα Σπαλ 3-0 και Σαμπτόρια Εντερ 0-1 με γκολ του Μπρόζοβιτ στις καθυστερήσεις το 94. Και αύριο τα μάτς είναι Τόρινο Νάπολη, Κιέβο Ουντινέζε, Λάτσιο Τζένοα, Μπολόνια Ρώμα, Μίλαν Αταλάντα και Φροζινόνε Γιουβέντους το βράδυ. Να πάμε όμως στο πρώτο ακροατή που έχουμε, το πρώτο φίλο που έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τον έχουμε. Έπεσε. Έπεσε η γραμμή. Δεν θα ακούσουμε τελικά το σχόλιο του φίλου, το που ήθελε να κάνει. Αυτά λοιπόν και από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, είδαμε τι συνέβη σήμερα. Πλούσια αγωνιστική δράση και αύριο. Ενώ να πάμε να ξαναρίξουμε άλλη μία ματιά στο τι έγινε σήμερα στη Super League και τι αναμένεται να δούμε στο αυριανό πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν η αυλαία άνοιξε με τη νίκη του Αστέρα Τρίπολης επί του Απόλλωνα Σμυρνής, την πρώτη νίκη των Αρκάδων στην Τρίπολη της Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2-0, Ατρόμητος ΑΕΛ 2-0 και ΠΑΣ Γιαννάρης 1-0. Αύριο στις 4 Ξάνθη Όφη στα Πηγάδια, στις 7 Παναθηναϊκός Λεβαδιακός και στις 8 το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Δευτέρα στις 7 Πανετολικός Λαμία και στις 7.30 Πανιόνιος Ολυμπιακός. Είναι τα δύο παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία έχει ως εξής: Ατρόμητος 10 βαθμούς, Ολυμπιακός 9, ΑΕΚ 9, Άρης 9, ΠΑΟΚ 7, ΠΑΣ Γιάννενα 6, Πανετολικός 4, Παναθηναϊκός 3. Από 3 έχουν επίσης Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός, ΑΕΛ, ενώ 2 έχει Ξάνθη και από 1 έχουν ο Όφη και ο Πανιόνιος χωρίς βαθμό. Ο Απόλλωνος Σμύρνης που έχει παίξει 4 παιχνίδια, τήθηκε και σήμερα. 4 ήττες για τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την ελαφρά ταξιαρχία. Πολύ κακό ξεκίνημα. Και στους 0 είναι και η Λαμία που έχει 3 ήττες και παίζει τη Δευτέρα στην έδρα του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει τον πρώτο της βαθμό η ομάδα της Λαμίας. Το ενδιαφέρον λοιπόν αύριο στρέφεται στο πολύ μεγάλο ντέρμπι. Όλα τα φώτα θα είναι στην Τούμπα και όπως στις 8.30 πάω και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν τα ταξίδι τους ξανά μετά από όσα έγιναν πέρσι στο ματς το αντίστοιχο της Τούμπας με το πρωτάθλημα να κρίνεται. Πάμε στο φιλοκρατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε, ναι, σας ακούμε. Καταρχήν, φίλος του Άρη, φίλος του ΠΑΟΚ. Φίλος του Άρη, ναι. Φίλος του Άρη. Πώς το είδατε το παιχνίδι σήμερα? Το παλιός. Φίλε, κοίτα να δεις. Στο ράδιο δεν ακούω πάντως. Είμαστε στο Λιμπερό. Ναι. Τι δεν ακούω. Τέλος πάντων. Παίρνει ο καθένας τώρα κάτι παιδάκια εκεί και λένε εγώ είμαι παλιός από το Βόλο κτλ. Ναι. Τώρα, κοίταξε, οι δύο πρώτοι αγώνες έπαιξε καλά. Ο προηγούμενος και τώρα εγώ δεν είδα ομάδα να τρέχει και να σκυλιάζει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, ο Πετράκης είχε στημένει καλά την ομάδα και ό,τι και να είναι και έξυπνα και να είναι, εγώ έβλεπα να τρώνε σίδερα και αμυντικοί. Ήγανε man to man, δεν περνούσε τίποτα. Καιρό man to man. Ναι, ήταν σκληρός ο πας. Το πήγε εκεί το ματς, στη δύναμη. Ναι, στη δύναμη. Ο καθένας ήταν μαρκαρισμένος, δεν περνούσε τίποτα. Αλλά ήταν και έξυπνα στημένο. Εγώ δεν είδα όμως να εκεί πέρα κάποιες φάσεις που γινόταν μέσα σε αυτό, δεν είδα να πρεσάρουν οι δικοί μας μέσα στην επίθεση. Μόλις ναι. γινόταν η πάση, καθότανε, ποιος ήταν εκεί πέρα καθότανε προσοχή και κοιτούσε τι έγινε. Πέρα βρέχει. Δεν είχε δημιουργία φάση, σήμερα ο Άρης δεν είχε δημιουργία να βγάζει φάσεις. Άμα δεν έβγαινε φάση, φίλε, δεν έβγαινε. Εντάξει, άστινα, περίμενε τον επόμενο, την επόμενη φάση. Δεν γίνεται έτσι. Ή θα τρως σίδερα μέσα, πληρώνεσαι να τρέχεις και να τρως σίδερα. Αλλιώς χάνεις. Πολλά λάθη έγινε σήμερα και από τους παίχτες και από τον Ερέρα ίσως που άργησε εκεί με τις αλλαγές. Πολλά λάθη και δεν ξέρω, εγώ δεν είδα ομάδα να τρώει σίδερα εκεί μέσα. Ναι, δεν είδα ομάδα να τρώει σίδερα. Εντάξει. Τώρα το επόμενο πώς το βλέπετε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα? Καλύτερα που χάσανε σήμερα για να πάνε εκεί προσγειωμένοι. Θα πηγαίναμε με 4 νίκες και θα φεύγαμε. Είναι μια λοιπόν, οπτική και αυτή. Είναι όντως. Στα μάτια, τα αφήνω. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Όντως είναι μια οπτική αυτή με την οποία βλέπει ο συγκεκριμένος φίλος του Άρη τα πράγματα. Αυτή η ήττα ίσως. Θα μου πείτε πόσο καλό μπορεί να κάνει μια ήττα, όπως είπε ο Χρήστος πριν. Ποτέ δεν κάνει καλό μια ήττα σε μια ομάδα, σε κανένα άθλημα πουθενά. Αλλά ίσως, αν το δούμε έτσι πιο μακροπρόθεσμα και βαθιά, να προσγειώσει την ομάδα του Πάκο Ερέρα και να πάει ίσως λίγο πιο θελήσει να βγάλει αντίδραση, να πάει με άλλο χαρακτήρα στο επερχόμενο ντέρμπι του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να μην πάει με τόσο ενθουσιασμό και αέρα που θα της έδινε ακόμη περισσότερο ένα διπλό σήμερα στα Γιάννενα. Βέβαια, εντάξει, ποιος θα το ήθελε αυτό από τους κιτρινόμαυρους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο τρόπος που ήρθε είναι ιδιαίτερος, ίσως δεν άξιζε ο Άρης σήμερα να ιτηθεί και πλέον οφείλει να ανασυνταχθεί και να παρουσιαστεί πιο έτοιμος και στο ντέρμπι του κυπέλου και στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης που ακολουθεί για το πρωτάθλημα, διότι είναι δύσκολη συνέχεια. Ακολουθεί πιο δύσκολο πρόγραμμα για τον Άρη μετά αυτό το τρομερό ξεκίνημα, αυτή την ξέφρενη πορεία στην αρχή. Δυσκολεύει αρκετά το πρόγραμμα συνέχεια. Ξεκίνησα να λέω νωρίτερα για το αυριανό ντέρμπι της Τούμπας, εκεί όπου θα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα αύριο. Είναι τα όσα έγιναν πέρσι, το πώς κρίθηκε ουσιαστικά ένα πρωτάθλημα εκτός αγωνιστικού χώρου με όσα είχαν συμβεί στο περσινό αντίστοιχο μάτς της Τούμπας. Είναι ο τελικός κυπέλου που ακολούθησε, η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων εκεί στο ΆΚΑ με την καθολική επικράτηση του ΠΑΟΚ τότε. Έρχεται σε μια φάση αυτό το παιχνίδι που και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες με κάτω τα χέρια ουσιαστικά. Η ΑΕΚ από τον Άγιαξ στην Άμστερνταμ Αρίνα,
ο ΠΑΟΚ από την Τζέλσι. Ντούμπα, εντάξει, με δύο ανώτερους αντιπάλους. Ειδικότερα αν δούμε την Τζέλσι, νομίζω δεν συγκρίνεται καν με τον Άγιαξ. Αλλά και η ΑΕΚ δεν παρουσίασε καθόλου καλό πρόσωπο στο Άμστερνταμ. Και έρχεται σε μια φάση αυτό το ντέρμπι νωρίς στο πρωτάθλημα, μόλις έρθει αγωνιστική. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και βαθμολογικά, διότι είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μείον 2 και από νωρίς, αν αύριο δεν κερδίσει, θα χάσει ίσως πολύτιμο έδαφος. Αν μείνει πίσω, ο ΠΑΟΚ θέλει αύριο να κάνει και το προσπέρασμα βαθμολογικά, να βρεθεί πάνω από την ΑΕΚ στον βαθμολογικό πίνακα και εκτός από αυτού να πάρει και το ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. Και τον βοηθάει, νομίζω, ότι αυτό το πρώτο ντέρμπι θα είναι στην κατάμεση Τούμπα. Ακολουθεί μετά και το ντέρμπι με τον Άρη για το κύπελο για την ομάδα του Λουτσέσκο. Στη συνέχεια υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι επίσης στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Μια πολύ δύσκολη συνέχεια, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι το μάτς με την Μπάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, όπου και εκείνο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του ομίλου και το αν το ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση με τους Λευκορώσους στην συνέχεια. Διότι θυμίζω η Μπάτε ξεκίνησε με νίκη επί της Βίτη. Γενικότερα είναι αυτός ο μήνας πολύ καυτός για το δικέφαλο του Βορρά. Αρχίζει γενομένης από αύριο και το μάτς με την ΑΕΚ ξεκινάει ένα πρόγραμμα φωτιά με μάτς που είναι νωρίς να πούμε ότι θα κρίνουν πολλά για τους στόχους της σεζόν, αλλά θα παίξουν ίσως μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη, διότι και ψυχολογικά για τη συνέχεια θα επηρεάσουν αρκετά σαφώς και τους ποδοσφαιριστές και τον Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια εντεκάδα θα παρατάξει. Είπαμε νωρίτερα ποιο είναι το πιθανό σχήμα. Ουσιαστικά οι θέσεις που παίζονται είναι στη μεσαία γραμμή με το Βέρμπλ να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες αντί του Κάνιας. Στην κορυφή της επίθεσης με τον Μπρίγκοβιτς επίσης να έχει ισχυρό προβάδισμα αντί του Καρέλη. Αυτές είναι οι θέσεις. Στα άκρα δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποια έπληξη. Λογικά Ζαμπά δεξιά και Καντουρί αριστερά θα είναι οι επιλογές του Ρουμάνου. Δεν νομίζω να προτιμήσει Μπίσες, Βαρύ, Λιμιό να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα. Πασχαλάκη θα είναι στην εστία. Και οι υπόλοιπες επιλογές είναι λίγο πολύ γνωστές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί ΑΕΚ. Με Λιβάγια και Μπακασέτα που δεν αγωνίστηκαν την Τρίτη κόντρα στον Άγιαξ λόγω της τιμωρίας τους στο UEFA Champions League να επιστρέφουν λογικά και στη βασική δεκάδα. Ο Λιβάγια θα είναι σίγουρα στη βασική δεκάδα, το έχει δηλώσει άλλωστε και ο Μαρίνος Ζουνίδης, μιλώντας στην Νόβα σε καθιερωμένες δηλώσεις χθες Παρασκευή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το σχήμα της ΑΕΚ αύριο στην Τούμπα και αν μη τι άλλο, αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και ας ελπίσουμε να επικεντρωθούμε μόνο στα αγωνιστικά και να έχουμε να σχολιάσουμε μετά εδώ στο post-game ό,τι θα έχει συμβεί στον αγωνιστικό χώρο. Αύριο φυσικά ο Λίμπερο από πολύ νωρίς, ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, θα βρίσκεται στην Τούμπα με όλο το δημοσιογραφικό του επιτελείο. Με Αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούντου, Σέργιο Αναστασιάδη, ο Σταύρος Κόλκας. Θα τους ακούσετε όλους με συνδέσεις πριν από το παιχνίδι με το γήπεδο της Τούμπας, όλο το ρεπορτάζ, όλο το pre-game, περιγραφή του αγώνα φυσικά από τον Σταύρο Κόλκα. Και όλο το post-game, εδώ παρέα θα είμαστε μετά τη λήξη του αγώνα με την post-game για να σχολιάσουμε ό,τι έχει συμβεί, να πάρουμε τις απόψεις και τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ φυσικά, να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Θα είστε συντονισμένοι από νωρίς μέχρι αργά εδώ στο Λίμπερο 107,4 για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Κάπως έτσι και να πλησιάζουμε στη μία, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάνει στο τέλος του και το απόψινο post-game. Αύριο επαναλαμβάνω ανώνυμο το ραντεβού μας. Θα είμαστε μαζί μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ. Από Βασίλη Καβαδία που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από Γιώργο Παναγιωτήτη που ήταν στο μικρόφωνο του Λίμπερο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο στο βράδυ του Σαββάτου. Καλό ξημέρωμα Κυριακής. Γεια σας.